και κύριοι, καλησπέρα σας. Η εκπομπή Αλφα Ρεπορτάζ θα ασχοληθεί σήμερα με ένα από τα πιο σημαντικά περιουσιακά στοιχεία του ελληνικού δημοσίου, τον ΟΠΑΠ. Έναν οργανισμό ο οποίος βρίσκεται σε διαδικασία αποκρατικοποίησης και από τον οποίο το δημόσιο προσδοκά τουλάχιστον να πάρει ένα πολύ σημαντικό ποσό, το οποίο θα κλείσει τι άλλο τρύπες στα κρατικά μας ταμεία. Το κακό είναι ότι η αποκρατικοποίηση αυτή ξεκινά, ενώ την ίδια ώρα η διοίκηση του οργανισμού ετοιμάζεται να υπογράψει μια σύμβαση μαμούθ για ένα νέο κεντρικό ηλεκτρονικό σύστημα, μια σύμβαση η οποία θα δεσμεύει τον ΟΠΑΠ για πολλά ακόμη χρόνια. Την ίδια ώρα έρχονται στο φως μια σειρά από στοιχεία τα οποία δημιουργούν σοβαρά ερωτηματικά για τον τρόπο που υπογράφονται οι συμβάσεις του οργανισμού, αλλά και για τη διαφάνεια σε αυτές τις συμβάσεις. Θα τα δούμε όλα. Θα μάθετε ακόμη σήμερα πώς κάποιες εταιρείες κερδίζουν εκατομμύρια ευρώ από τον ΟΠΑΠ και καταφέρνουν να μην πληρώνουν με διάφορα κόλπα τα οποία θα δείτε φόρους στο ελληνικό δημόσιο. Θα δείτε ακόμη πώς οι εταιρείες που υποτίθεται ότι ανταγωνίζονται για να πάρουν το μεγάλο διαγωνισμό του ΕΠΑΠ είναι στην πραγματικότητα συνέτεροι σε άλλα έργα. Αυτά και πολλά ακόμα θα συζητήσουμε σήμερα με τον κύριο Αργύρη Ντινόπουλο, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Β' Αθηνών. Καλησπέρα κύριε Ντινόπουλε. Γεια σας. Τον κύριο Δημήτρη Παπαδημούλη, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στη Β' Αθηνών επίσης. Καλησπέρα κύριε Παπαδημούλη. Καλησπέρα σας. Με τον κύριο Γιώργο Γανωτή, νομικό σύμβουλο και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΠΑΠ, ο οποίος είχε και την καλοσύνη να είναι εδώ μαζί μας και να μας διαφωτίσει όλα τα θέματα. Καλησπέρα κύριε Γανωτή. Καλησπέρα κύριε Σρόεδρε. Στην διάρκεια της εκπομπής θα συνδεθούμε ακόμα με την κυρία Άννα Ζωηρού, μέλος του Ταμείου των Αποκρατικοποιήσεων. Καλησπέρα κυρία Ζωηρού. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα σε όλους σας. Να είστε καλά. Μαζί μου είναι επίσης ο Δήμος Βερίκιος, η Γιάννα Παπαδάκου και ο Γιάννης Δάσκας. Καλησπέρα και σε εσάς. Και κύριε Γανωτή, να ξεκινήσω με εσάς, να μάθουμε καταρχήν αν έχει υπογραφεί τελικά αυτή η σύμβαση, αν πρόκειται να υπογραφεί τις επόμενες ημέρες και να μας πείτε γιατί βιάζεται τόσο πολύ ο ΠΑΠ να τελειώσει αυτό το διαγωνισμό τώρα, ενώ επίκειται η αποκρατικοποίηση του. Είμαστε εντυπωσιασμένοι από αυτή την πληροφορία που είχατε, που διέρευσε τις τελευταίες μέρες, ότι επίκειται η υπογραφή κάποιας σύμβασης. Mm-hmm. Επειδή ακριβώς δεν υπήρξαν και συγκεκριμένα στοιχεία, φαντάζομαι ότι το ρεπορτάζ αναφέρεται στη σύμβαση τεχνολογικού παρόχου. Ναι. Θέλω εδώ να σημειώσω το εξής, ότι εδώ και χρόνια κατηγορούνται διαχρονικά οι διοικήσεις της ΟΠΑΠ, mm-hmm. γιατί εδώ θα ήθελα να κάνω μια πολύ μικρή σημείωση, ότι ο οργανισμός ήταν μέχρι το 2000. Έτσι. Το 2000 αποφασίστηκε η μετοχοποίηση του οργανισμού σε εταιρεία. Αρχικά μέτοχος ήταν το ελληνικό δημόσιο με 100%. Έγινε μια πρώτη πολύ μικρή αποκρατικοποίηση το 2001, η οποία συνεχίστηκε αργότερα. Κράτησε το ελληνικό δημόσιο αρχικά μέχρι το 2005 το 51%. Άρα συνέχιζε να έχει πλειοψηφία και να διατηρεί το δικαίωμα να διορίζει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Mm-hmm. Το 2005 αποφασίστηκε ακόμα μια περαιτέρω αποκρατικοποίηση του οργανισμού, με συνέπεια αυτή τη στιγμή το ελληνικό δημόσιο να έχει 34%, εκ των οποίων 5% διατηρεί ακόμα το ελληνικό δημόσιο, δηλαδή το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, και ένα 29% στις 27, αν δεν κάνω λάθος, Οκτωβρίου, αμέσως μετά τη Σύνοδο Κορυφής, μεταβιβάστηκε το ποσοστό, δηλαδή 98 εκατομμύρια μετοχές, από το ελληνικό δημόσιο στο Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων. Για λόγια, αν καταλαβαίνω καλά, παραμένει το κράτος ο μεγαλύτερος μέτοχος αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Παραμένει με ποσοστό, όπως σας τα είπα, 29%, 29% του ΤΑΙΠΕΔ. Θα ήθελα εδώ να κάνω επίσης μια σημείωση ότι από τις αποκρατικοποιήσεις το ελληνικό δημόσιο έχει πάρει μέχρι σήμερα περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Έτσι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, και αν θέλετε, έχω και στοιχεία να σας δώσω. Το υπόλοιπο 66% των μετόχων είναι περίπου 60% μέτοχοι του εξωτερικού, δηλαδή είναι πολύ μεγάλα fund, είτε χρηματοδοτικά είτε συνταξιδοτικά, 60%. Από το υπόλοιπο 6%, περίπου 4% είναι θεσμικοί επενδυτές Έλληνες, δηλαδή τράπεζες, ταμεία, και μόνο ένα 2% είναι σε πολύ μεγάλη διασπορά. Δηλαδή, κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΠΑΠ, δεν έλαβε καμία απόφαση. Καμία απόφαση. Μα ούτε καν υπήρχε τέτοιο θέμα. Δεν υπήρχε τέτοιο θέμα. Λέω λοιπόν το εξής για να επανέλθω. Δηλαδή, σας είπα λίγο τη σύνθεση για να καταλάβετε. Μας λέτε, κύριε Γανωτή, τώρα την ιστορία του ΟΠΑΠ. Δεν μας λέτε όμως από το 2009 που είστε διοίκηση, κύριε Γανωτή μου. Το 10, θα σας πω. Ναι, θα σας πω. Κύριε Γνώπουλε, γι' αυτό είμαι. Εγώ δεν έχω πει τίποτα. Αυτά που δεν είπατε στη Βουλή, να δούμε θα τα πείτε εδώ πέρα. Εγώ δεν ήρθα. Όχι, όχι, όχι. Μισό λεπτό. Εγώ δεν τύχηκα ποτέ στη Βουλή προσωπικά να αποβεβαιώ. Ήσασταν μαζί με τον κύριο Σπανουδάκη. Ναι, αλλά δεν να μας πείτε. Να ακούστε, ακούστε. Αν δεν θέλετε, έγινε μια ερώτηση. Όχι, αφήστε τώρα, μην πετάτε την μπάλα στην εξέδρα. Ο κύριο Ρόιτερ. Έχω την εντύπωση, Αργύρη Ντινόπουλε, ότι θα απαντήσει σε αυτό. Δεν μπορεί τώρα να μας λέει άλλα λόγια ο κύριο Γανωτή. Αφήστε με λοιπόν να απαντήσω. Με συγχωρείτε, είναι τώρα 3 χρόνια που δεν έχετε κάνει μια νέα σύμβαση, ναι ή όχι. Γιατί κάνετε απευθεία αναθέσει, κύριε Ντινόπουλε. Να δεχτούμε ότι ήταν καλή αυτή η εισαγωγή, να καταλάβει και ο κόσμο. Τι να καταλάβει ο κόσμο. Τρία χρόνια κάνουν απευθεία αναθέσει και κοροϊδεύουν τον κόσμο. Λοιπόν, να καταλάβει ο κόσμο ποιοι είναι οι μέτοχοι.
συμμετοχή του ΟΠΑΠ. Καταλήξαμε ότι ο μεγαλύτερος μέτοχος, κύριε Γανωτή, είναι το ελληνικό δημόσιο. Μισό λεπτό, για να κάνετε διαγωνισμό, κύριε Παπαδάκου. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Πάντως, έχετε δίκιο. Απλώς τώρα έγινε διαγωνισμός. Θα δούμε τώρα οι εταιρείες μεταξύ τους πώς σχετίζονται. Μα δεν κάνουν διαγωνισμό απευθείας αναθέσεις. Ο ΟΠΑΠ φοράει όποιο νομικό καπέλο θέλει κάθε φορά. Δηλαδή, άλλοτε είναι δημόσιο. Άλλοτε είναι, όχι δεν είναι δημόσιο, είναι εταιρεία ευρύτερα του δημοσίου. Άλλοτε υπάγεται η μισθοδοσία, ας πούμε, υπάγεται στις συγκεκριμένες διατάξεις του δημοσίου. Για να παράδειγμα το δούμε αυτό στην πορεία και έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό, θα μας τα εξηγήσει ο κ. Γανωτή. Ένα λεπτό, γιατί θα τον αφήσουμε να απαντήσει, γιατί και ο μόνος του εδώ που τα λέμε, έτσι, η δημοσιογραφική διοντολογία απαιτεί να τον αφήσουμε να απαντήσει. Επειδή λέτε όμως ότι κατηγορούνται, θέλω να σας πω το εξής. Κατηγορούνται από την ελληνική δικαιοσύνη. Υπάρχουν διώξεις κακουργηματικές, εσείς το ξέρετε, είναι στην ανάκριση, σε βάρος τριών πρώην μελών της διοίκησης του ΟΠΑΠ. Κατηγορούνται συγκεκριμένα για τη σύμβαση του 2007. Κατηγορούνται επίσης άλλα δύο στελέχη της συγκεκριμένης εταιρείας, την οποία καταγγέλουμε εμείς σήμερα, για ηθική αυτουργία. Για να μου μην ανοίγουμε όλα τα θέματα μαζί. Όχι, επειδή λέει ότι κατηγορούνται διαχρονικά. Λοιπόν, επίτρεψέ μου να βάλουμε μια σειρά για να μην ανοίγουμε όλα τα θέματα μαζί. Κύριε Γανωτή, έχετε το λόγο. Και η ερώτηση ξαναλέω. Έλεγα λοιπόν το εξής. Επιτρέψτε μου για να το θυμηθείτε, γιατί μεσολάβησαν διάφορα. Είναι αν αυτή η σύμβαση είναι μπροστά και επίκειται η υπογραφή της, πρώτον, και δεύτερον, γιατί αυτή η σπουδή να προχωρήσει αυτός ο διαγωνισμός τώρα, ενώ επίκειται μια αποκατοικοποίηση. Για το λόγο που σας είπε πριν από λίγο ο κύριος Δινόπουλος. Ποιος είναι ο λόγος? Θα σας πω λοιπόν τώρα. Ξεκίνησα να λέω ότι σε αυτή η εταιρεία και η διοικήστης της, θα ήθελα απλώς να διορθώσω την κυρία Παπαδάκου στο εξής, ότι δύο είναι οι κατηγορούμενοι αυτή τη στιγμή για τη σύμβαση του ΕΦΑ. Θα φτάσουμε στον κύριο Γαλλοντρή. Διαχωρίστηκε. Ο τρίτος είναι για άλλο. Είναι διαφορετικό αδίκημα. Έτσι, διαφορετικό αδίκημα. Διαχωρίστηκε. Δεν λέμε και τα ονόματα και δεν έχουμε αυτό. Να προχωρήσουμε, κύριε Γαλλοντρή. Κάντε μου τη χάρη να βάλουμε μια σειρά. Για να μισό λεπτό. Εγώ αυτή τη στιγμή καταρχάς εκπροσωπώ την εταιρεία που λέγεται ΟΠΑΠ ΑΕ. Δεν εκπροσωπώ το σημερινό διοικητικό συμβούλιο. Θα σα πω λοιπόν διαχρονικά. Επειδή λοιπόν. Γιατί λέτε την εταιρεία και δεν λέτε το δημόσιο. Γιατί λέτε την εταιρεία και δημιουργείται ψευδείς εντυπώσεις στον κόσμο και δεν λέτε το δημόσιο. Δεν μιλάμε για εταιρεία. Μιλάμε για διοικητικό συμβούλιο υπαγόμενο απευθείας στον Υπουργό, διοικούμενο απολύτως από το κράτος. Δεν έχετε καθόλου δίκιο. Εκλέγετε από το 2005 και μετά. Είστε ευπρεπείς άνθρωπος. Δεν το ξέρετε, κύριε Ντάσκα. Εσείς μπερδεύετε τώρα. Θα μου επιτρέψετε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Παρακαλώ, παρακαλώ για να βάλουμε μια σειρά. Παρακαλώ, κύριε Γανωτή, επειδή βλέπετε ότι ανοίγουν πολλά θέματα, πάμε να τα βάλουμε ένα κάτω. Απαντήστε σε αυτό που σας ρωτάω. Λοιπόν, υπάρχει αυτή η σύμβαση στο παραένα της πρώτης? Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή καμία σύμβαση. Τελευταία στιγμή. Λάθος κάνετε, λάθος κάνετε. Το ρεπορτάζ το δικό μας που δεν χωρά καμία αμφιβολία και δεν μπορεί να το διαψεύσει κανείς, εάν δεν φωνάζαμε τα τελευταία 24 ώρα, σήμερα στο Διοικητικό Συμβούλιο θα υπογράφατε τη σύμβαση. Σας διαψεύδω, κύριε Δερίκη, σας εκτιμώ όλα αυτά τα χρόνια σαν δημοσιογράφο ότι έχετε καλή πληροφόρηση. Άρα στο και άμυνα, και στον ΟΠΑΠ δεν έχετε καλή πληροφόρηση. Είναι πολεμικό, είναι αφήστε πολεμικό μου, λοιπόν, το ρεπορτάζ. Αφήστε μου λοιπόν να σας πω. Η καινούργια διοίκηση εκλέχθηκε, δεν διορίστηκε από τη Γενική Συνέλευση 30 Δεκεμβρίου του 2009. Επομένως, η καινούργια διοίκηση ανέλαβε 1η Ιανουαρίου του 10. Ωραία. Βρήκε λοιπόν μια σύμβαση σε εξέλιξη. Το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν αν μπορούσε να βγει σε διαγωνισμό στους 7 μήνες. Διότι εκείνη η σύμβαση έλυγε 31 Ιουλίου του 2010. Μάλιστα. Ρωτήθηκαν λοιπόν όλοι οι τεχνικοί, επιστήμονες εξειδικευμένοι, αν μέσα σε 7 μήνες μπορούσε να αλλάξει ο τεχνολογικός πάροχος. Δεν μπορούσε λοιπόν. Στις 28 Ιουλίου του 2010, στις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΠΑΠ ΑΕ, αποφασίστηκε πρώτα απ' όλα να προκηρυχθεί διεθνής δημόσιος διαγωνισμός για την αλλαγή του τεχνολογικού παρόχου. Μάλιστα. Δεύτερον, επειδή δεν ήταν δυνατόν να αλλάξει ο τεχνολογικός πάροχος, και θα ήθελα να μου επιτρέψετε να σας πω αμέσως μετά τι σημαίνει τεχνολογικός πάροχος για την ΟΠΑΠ. Μην μου το πείτε τώρα, θα σας το πω στην εξέλιξη. Δηλαδή, θα σας το πω στην εξέλιξη. Αποφασίστηκε να ανανεωθεί, όπως προβλεπόταν από τη σύμβαση του 7, η σύμβαση του 7 για ένα χρόνο συν ένα χρόνο. Δηλαδή, λύγει αυτή η σύμβαση στις 31 Ιουλίου του 12. Ελέγχεται από τη δικαιοσύνη. 31... Σύμβαση, όχι, έτσι. Όχι. Η σύμβαση του 7 ελέγχεται. Εδώ μιλάμε για τη σύμβαση του 10 και του 11. Αυτή τη στιγμή. Επιπροσωπικού. Επιπροσωπικού. Γιατί με θίξατε ότι δεν ξέρω και δεν κάνω καλό ρεπορτάζ. Τίποτε κάνει καλό. Σας λέω το εξής.
εδώ και τρεις μέρες, ναι, από τούτο εδώ το στούντιο, ναι, διαρκώς, ναι, αναφερόμαστε στην επικείμενη, ναι, σύναψη της σύμβασης. Ναι. Γιατί 2-24 ώρα, αγαπητέ κύριε, ναι, Γανωτή, με την τεράστια εμπειρία, ναι, που διαθέτεται από την εποχή, ναι, του καλού μου φίλου του Κώστα του Λαλιώτη στο Υπουργείο, γνωρίζετε ότι είναι άκρος πολιτικό θέμα και δεν βγάλατε μία ανακοίνωση να πείτε, να πείτε ότι τέτοιο θέμα δεν υπάρχει και να καθυστερήσετε. Απλώς δεν βγάλατε. Δεν βγάλατε ανακοίνωση που διαθέτουμε για τη σύμβαση κλπ. Απλώς φερθήκατε σωστά την τελευταία στιγμή και απετράπη το κύριε Βερίκη, έχεις παιδί, είδε καλός ο λόγος σας, δεν έχετε δίκιο. Χαίρομαι, δεν έχετε καθόλου δίκιο. Βεβαίως κύριε Βαρεμβουλή, ένα λεπτό. Ακούστε λίγο. Ένα λεπτό. Δήμο Βερίκη, ένα λεπτό. Να σας πω που βρισκόμαστε. Να μας πείτε λοιπόν, κύριος Γανωτής. Ακούστε λοιπόν που βρισκόμαστε. Έχουν περάσει 13 λεπτά και δεν μου έχετε πει που βρισκόμαστε όμως. Πού βρισκόμαστε. Λοιπόν, βρισκόμαστε στην εξέλιξη ενός διαγωνισμού, όπου κατατέθηκαν οικονομικές και τεχνικές προσφορές στις 8 Δεκάτου του 2011. Μάλιστα. Ανοιχθήκαν οι τεχνικές προσφορές, είναι ακόμα σε διαδικασία αξιολόγηση τεχνικές προσφορές. Mm-hmm. Όταν οι τεχνικές προσφορές αξιολογηθούν από την Επιτροπή που έχει συσταθεί για αυτό, θα έρθουν στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ωραία. Θα αποφασιστεί ποια από τις δύο εταιρείες παίρνει το μεγαλύτερο ή το μικρότερο βαθμό και αμέσως μετά θα ανοιχθούν οι οικονομικές προσφορές. Αυτό θα γίνει. Αυτό θα γίνει πριν από την αποκρατικοποίηση του οργανισμού, κύριε Γανωτή. Δεν ξέρω πότε θα γίνει η αποκρατικοποίηση. Δεν ξέρω. Να βάλουμε μια τελεία εδώ, Γιάννα. Ένα λεπτό. Ο κύριο Γανωτή μα βάζει ένα καινούριο στοιχείο στο τραπέζι. Μα λέει δηλαδή ότι δεν υπάρχει αποτέλεσμα του διαγωνισμού. Βεβαίω. Όχι απλώ δεν υπάρχει συζήτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο, δεν υπάρχει, λέτε, και αποτέλεσμα του διαγωνισμού. Οι δύο εταιρείες που συμμετέχουν στο διαγωνισμό, μάλιστα, μαζί με τον ΟΠΑΠ συμμετέχουν ως παρέα, ως κονσόρτζιουμ στα κρατικά λαχεία. Αφού έχει ανακοινωθεί αυτό, είναι γνωστό, τι με το ρωτάτε. Συμμετέχει. Βεβαίως συμμετέχει. Άρα λοιπόν, οι δύο ανταγωνιστές. Γιατί, οι δύο ανταγωνιστές. Γιατί τον κάνετε το διαγωνισμό, αφού ξέρετε τη μία εταιρεία. Ποιο διαγωνισμό. Μα τι τον κάνετε το διαγωνισμό, όταν η θυγατρική. Ένα λεπτό. Όταν η θυγατρική της εταιρείας με την οποία είσαστε, συμμετέχετε μαζί για την άλλη ιστορία. Τότε τον κάνετε το διαγωνισμό. Εννοείται ότι θα. Δηλαδή με συγχωρείτε πάρα πολύ. Μιλάμε για δύο αντίπαλες εταιρείες, οι οποίες είσαστε συνεταίροι όλοι μαζί σε άλλο διαγωνισμό. Για άλλο διαγωνισμό, ο καθένας με τελείως διαφορετική ιδέα. Ένα λεπτό. Για να πάρουμε μια σειρά. Κάτι, διότι αυτός ο τρόπος συζήτηση εμένα δεν μ' αρέσει. Συμφωνώ και εγώ. Αν με χρειάζεστε, συμφωνώ και εγώ. Το λόγο για να πούμε τις απόψεις μας. Η ουσία, επειδή ασχολούμαι με το θέμα 7 χρόνια και εδώ πέρα γίνεται μια συζήτηση ανάμεσα σε ανθρώπους που έχουν ειδικές πληροφορίες. Και εγώ θέλω να πω μερικά πράγματα για να καταλάβει ο κόσμος φέρει τι μας πρόκειται. Σας ακούμε προσοχή. Λοιπόν, στον ΟΠΑΠ, εδώ και πολλά χρόνια υπάρχει τεχνολογικό μονοπόλιο μιας εταιρείας. 23 χρόνια. Τη Συντραλότ του κυρίου Κόκαλη. Από το 2005 μέχρι τώρα, διαρκώς αυτό το δέσιμο, αυτό το τεχνολογικό μονοπόλιο συνεχίζεται, επεκτείνεται και βαθαίνει. Γιατί αυτός ο διαγωνισμός, ο περίφημος για τον τεχνολογικό πάροχο, διαρκώς ακυρώνεται, αναβάλλεται, καθυστερεί και στο όνομα του επίγοντος έρχονται συμβάσεις απευθείας ανάθεσης προκειμένου να μην καταρρεύσουν τα παιχνίδια. Συνεχής απευθείας ανάθεσης. Και προστίθεται και άλλα παιχνίδια. Ναι. Για τη σύμβαση του 7, ο διαγωνισμός στην τελευταία φάση ξεκίνησε το 2005 με Νέα Δημοκρατία και με διορισμένη διοίκηση της ευλογίας της Νέας Δημοκρατίας. Το 7 υπεγράφει μια σύμβαση ότι επειδή δεν πρόκαναν να βγάλουν αποτέλεσμα από το διαγωνισμό. Mm-hmm. Η διοίκηση αυτή, κάποια μέλη της διοίκησης, διώκονται. Έτσι. Για κακουργήματα. Διώκονται. Όχι, απλά. Αλλάζει η διοίκηση, αλλάζει η κυβέρνηση, το 9, αλλάζει η διοίκηση, αλλά η ίδια πατέντα συνεχίζεται. Πάλι ο διαγωνισμός δεν έχει προλάβει και το 10 γίνεται νέα επέκταση η σύμβαση που σας περιγράφει ο κύριος Γανωτής. Για να δείτε τώρα το, και να το καταλάβει και ο κόσμος το πώς εξελίσσεται αυτή η πατέντα, μας είπε ο κύριος Γανωτής, ανοίχθηκαν οι τεχνικές προσφορές 8 Δεκάτου του 2011. Όχι, δηλαδή, όχι, ανοίχθηκαν. Κατατέθηκαν. Κατατέθηκαν οι προσφορές. Έχουμε δηλαδή από τότε περάσει σχεδόν 1,5 χρόνο και ακόμη δεν όχι έχουν. Όχι 1,5 χρόνο, με συγχωρείτε. Του 11. Συγγνώμη, 6 μήνες. 7 μήνες. 6 μήνες. Λιγότερο από έχουν πέρασει 6 μήνες. Ένας χρόνος, 1,5 χρόνος από τη σύμβαση που επεκτάθηκε. Και 6 μήνες από τότε που κατατέθηκαν οι προσφορές και ακόμη δεν έχουν αξιολογηθεί.
Δηλαδή, ζήσε μάιμου να φας τριφύλι. Και στο μεταξύ, ο ΟΠΑΠ, δηλαδή το δημόσιο κατά το 1 τρίτο περίπου, πληρώνει πανάκριβα υπηρεσίες. Να σας πω μόνο ένα στοιχείο. 8% επί του τζίρου για τα νέα παιχνίδια. Όχι, αυτό θα ήθελα να απαντήσω. Η δική μου λοιπόν η έγνοια, επειδή είμαι αντίθετος και με την ιδιωτικοποίηση του ΟΠΑΠ, γιατί είναι μια χρυσοτόκος όρνηθα, και αν πήρε το δημόσιο 3 δις έχασε πολύ περισσότερα, διότι αυτά είναι τα κέρδη ολίγων ετών, είναι να σταματήσει αυτό το τεχνολογικό μονοπόλιο, να υπάρξει διαφάνεια και διαγωνισμός. Είναι παραπλανητική η ανακοίνωση του ΟΠΑ που λέει ότι ο κύριος Μπαρνιέ είπε σύνομες τις ενέργειες. Δεν είπε, πουθενά δεν υπάρχει η λέξη σύνομη. Είπε για την πρώτη έρευνα, γίνεται και δεύτερη. Σύμφωνοι. Έτσι. Πουθενά δεν υπάρχει ο όρος σύνομη στην ανακοίνωση του Μπαρνιέ. Υπήρξε ευρωβουλευτής. Έχω ασχοληθεί με το θέμα. Έχει δοθεί προειδοποιητική επιστολή. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι υπάρχει ένα όργιο αδιαφάνειας. Ζήτησα ως βουλευτής και εγώ και ο κύριος Δινόπουλος. Μην μου πάτε τώρα στη σύμβαση που δεν έχει κατατεθεί. Υπάρχει μια ολόκληρη κουβέντα που έπρεπε να κάνουμε. Σας είπα ότι ζήτησα για μια εταιρεία που το δημόσιο είναι το μεγάλο αφεντικό. 34%. Να δούμε τη σύμβαση. Ο κύριος Γερουλάνος και ο κύριος Νικητιάδης ήρθαν και είπαν δεν μπορούμε να τη δώσουμε διότι μας δεσμεύουν. Δεν έχει το κοινοβούλιο χαρτιά που έχει ένας μεσαίος υπάλληλος στην Κομισιόν. Και επιπλέον μάθαμε ότι αυτή η σύμβαση έχει δέσει χειροπόδαρα τη διοίκηση του ΟΠΑΠ, Intralot, με ρήτρες εχεμήθειας, να μην δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία. Και το χειρότερο απ' όλα. Και κλείνω με αυτό. Κλείνω με αυτό. Από το Φεβρουάριο του 2011 μέχρι και τον Ιούλιο του 2011 έφερα το θέμα 5 φορές στη Βουλή. Με γραπτές ερωτήσεις και με επίκαιρες ερωτήσεις. Υπό την πίεση αυτή, ισχυρίστηκαν ότι την έχουν αναρτήσει. Στο διαδίκτυο. Έτσι μας είπαν και πατώντας το διαδίκτυο επάνω, άμα κάνεις δεξί κλικ πάνω στην ανάρτηση, έχει θα δεις ρεπορτάζ, ότι αναρτήθηκε αυτή η σύμβαση ένα χρόνο μετά την υπογραφή της. Έτσι είναι, όπως και χωρίς τα παραρτήματα. Σωστό. Κύριε Μαρεμούλη, μια τελεία εδώ. Για να πάστε, κύριε Δημόπουλο. Γιάννη Ντάσκα, μισό λεπτό. Τα επαγγελματικά μυστικά της εταιρείας. Τα παραρτήματα είναι τα, κύριε Παπαδημούλη. Βέβαια. Γιατί ο κόσμος δεν θα δώσω απόψε στον κύριο Βερίκιο εδώ πέρα να τα διαβάσει. Πριν δώσετε τα παραρτήματα στον κύριο Βερίκιο, το κρατικό μαστικό της εταιρείας. Είναι τα επιχειρηματικά μυστικά της εταιρείας τα παραρτήματα. Κρατήστε τα εκεί λοιπόν κλειστά να μην τα δει κανένα. Ο κύριος Βερίκιος και να μου πει αν υπάρχουν μυστικά ή όχι. Θα δίνετε επιλεκτικά στον κύριο Βερίκιο. Δηλαδή είναι επιχειρηματικά τα μυστικά. Δεν είναι δηλαδή ούτε οικονομικά ούτε τίποτα. Κύριε Γανωτή, παρακαλώ. Κύριε Δινόπουλε, έχουμε τρία δεδομένα. Το πρώτο δεδομένο είναι ότι έχουμε 23 χρόνια μία συγκεκριμένη εταιρεία να είναι ο αποκλειστικός προμηθευτής του ΟΠΑΠ. Πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι στο παραπέντε μιας αποκατοικοποίησης υπάρχει ένας τεράστιος διαγωνισμός σε εξέλιξη που θα δεσμεύει για πολλά χρόνια τον επόμενο ιδιοκτήτη του ΟΠΑΠ. Και το τρίτο είναι ότι όσες συμβάσεις έχουν υπογραφεί είναι συμβάσεις οι οποίες δεν έχουν έρθει στο φως, είτε ως παραρτήματα, που είναι και το ζουμί βεβαίως των επιχειρηματικών συμβάσεων, είτε στο σύνολό τους. Τη δική σας θέση. Ακούστε, ο ΟΠΑΠ αποτελεί, αν το θέλετε, την καρδιά της παθογένειας ενός γενικότερου πολιτικού συστήματος. Ο κύριος Γανωτής, ο οποίος έρχεται εδώ πέρα και παρουσιάζεται, αν το θέλετε, ως ένα είδος μάνατζερ του ΟΠΑΠ, και μας μιλάτε, κύριε Γανωτή, για νομικό σύμβουλο. Σας παρακαλώ. Μισό λεπτό. Καμία ούτε μάνατζερ είμαι ούτε τίποτα. Να, κύριε Δινόπουλε. Θα με αφήσετε να μιλήσω. Συνεχίστε, κύριε Γανωτή, επειδή σας βλέπω κομπάζετε, ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Και να μας απαντήσετε έτσι ευθέως. Ναι. Είσαστε ή δεν είσαστε πρόεδρος της επιτροπής η οποία θα αξιολογήσει τις προσφορές των διαφημιστικών εταιριών. Βεβαίως είσαστε. Ταυτόχρονα είσαστε και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Δηλαδή, εσείς, ο οποίος θα αξιολογήσετε τις προσφορές των διαφημιστικών εταιριών, μετά το δικό σας έργο θα το κρίνετε εσείς πάλι ο ίδιος ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ως πρόσωπο εμπιστοσύνης, κύριε Δινόπουλε, ρωτήστε. Ως πρόσωπο εμπιστοσύνης. Η δικιά μου η δημόσια εικόνα είναι διαφανής όλα αυτά τα χρόνια. Ως πρόσωπο εμπιστοσύνης βάλανε εμένα. Κύριε Δινόπουλε, αλλά πείστε και εσείς. Δεν είναι καθόλου υπονοούμενα, κύριε Γανωτή. Το λέω ευθέως. Είσαστε πρόεδρος μιας επιτροπής η οποία θα αξιολογήσει τις προσφορές των διαφημιστικών εταιριών. Με ό,τι σημαίνει αυτό, κύριε Παπαδάκου, να τελειώσω λίγο. Όχι. Με ό,τι σημαίνει αυτό, διότι ξέρετε πολύ καλά ότι η διαφημιστική
πίτα του ΟΠΑΠ πηγαίνει και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και καλώς πηγαίνει, αλλά πρέπει να πηγαίνει όμως και με κανόνες διαφάνειας. Εσείς λοιπόν θα κρίνετε τις προσφορές αυτές και μετά εσείς πάλι ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θα κρίνετε το δικό σας έργο. Ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο. Α, τώρα ανακαλύψατε ότι θα απέχει. Γιατί τώρα. Το δεύτερο, κύριε Γανωτή, διότι να σας πω και κάτι. Δεν είναι μόνο το θέμα της συγκεκριμένης σύμβασης. Είναι πάρα πολλά τα οποία είναι στον ΟΠΑΠ. Αυτή τη στιγμή εσείς λέτε και κομπάζετε ότι έχει εκλεγεί το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΠΑΠ. Από ποιον έχει εκλεγεί, κύριε? Από τη Γενική Συνέλευση. Από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία είναι ο εξής ένας, ο υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομικών. Λάθος κάνετε. Ο οποίος έχει το 34%. 70% λοιπόν, συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση. Αφήστε τώρα αυτά τα παραμύθια, κύριε Γανωτή. Είσαστε διορισμένος. Μισό λεπτό για παραμύθια. Είσαστε διορισμένος. Σας φέρνω εδώ πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων με 70% συμμετοχή και 98% πλειοψηφία. Είσαστε λοιπόν διορισμένος από την κυβέρνηση. Και εσείς και ο κύριος Πανουδάκης. Δεν είμαι καθόλου διορισμένος. Ναι, έχετε εκλεγεί. Λοιπόν, βεβαίως. Το άλλο που θέλω να σας ρωτήσω είναι το εξής. Από το 2009, αρχές του 2010, που ανέλαβε η συγκεκριμένη διοίκηση του ΟΠΑΠ, έχω υποβάλει, τουλάχιστον κύριε Παπαδάκου, το λέω επειδή είσαστε και νομικός, τουλάχιστον 10-12 ερωτήσεις στη Βουλή και ο κύριος Παπαδημούλης. Και ρωτάμε τους μισθούς όλων αυτών των κυρίων, οι οποίοι σε μια εταιρεία κρατικών συμφερόντων έχουν διοριστεί σε αυτές τις θέσεις. Λοιπόν, από το 2010 που αναλάβανε μέχρι σήμερα, έχουν προσλάβει τουλάχιστον 50 ανθρώπους, οι οποίοι έχουν μισθούς από 5 μέχρι 12 και 15.000. Εάν ρωτήσετε τον κύριο Γανωτή ποιος είναι ο μισθός του, διότι εν πάση περιπτώσει αυτά είναι λεφτά του ελληνικού λαού που παίρνει ο κύριος Γανωτής. Όχι, δεν είναι καθόλου λεφτά του ελληνικού λαού. Είναι και λεφτά του ελληνικού λαού. Και να σας πω και κάτι, κύριε Γανωτή, η ΟΠΑΠ είναι αιμοδότης. Καλά. Ένα δισεκατομμύριο έδωσε στο ελληνικό δημόσιο πρόσφατα. Καλά, τι δεν σημαίνει, κύριε Γανωτή, βεβαίως, ότι καθένας μπορεί να παίρνει ό,τι θέλει. Δεν είπαμε ότι θέλει κανένας να παίρνει. Όταν λοιπόν θα μας πείτε ποιος είναι ο μισθός σας. Δεν θα σας πω. Ασφαλώς και δεν θα μας πείτε. Λοιπόν, θέλω επίσης να σας πω, κύριε Γανωτή, για να το ξεκαθαρίσουμε, τα λεφτά τα οποία εσείς και οι όμοιοι σας στον ΟΠΑΠ ενθυλακώνουν, οι μισθοί των 10 και 15.000 ευρώ, οι εταιρικές κάρτες τις οποίες έχετε, τα αυτοκίνητα τα οποία έχετε με λεφτά του ελληνικού λαού, όπως επίσης και τα λεφτά τα οποία παίρνετε, από τις θυγατρικές του ΟΠΑΠ, ακούστε, και βάλτε το καλά στο μυαλό σας, κύριε Γανωτή. Το ακούω, κύριε. Είναι λεφτά τα οποία οι Έλληνες χάνουν στον τζόγο. Από εκεί τα παίρνετε αυτά τα λεφτά. Άρα δεν από είναι με την έννοια του κρατικού προϋπολογισμού. Που ο απλός Έλληνας, πάνω αν το θέλετε, στην ένδυά του ή σε κάποια ελπίδα που μπορεί να έχει, πηγαίνει και παίζει λεφτά. Το λέω έτσι εκλαϊκευμένα, στο προποτζίδικο της γειτονιάς. Όταν λοιπόν θα μας πείτε πόσα λεφτά παίρνετε εσείς, ποιος είναι ο μισθός σας που είναι λεφτά του ελληνικού λαού. Και δεν είπαμε να μην πληρώνεστε, αλλά με ποιους όρους, κύριε Γανωτή. Και σας ρωτάω, κύριε Γανωτή, πείτε μου εσείς σήμερα μια ιδιωτική εταιρεία στην Ελλάδα της κρίσης, της ένδυας, της ύφεσης, της ανεργίας, πείτε μου εσείς μια εταιρεία που θα δίνει σε νομικούς συμβούλους, όπως είστε εσείς, μισθό 15.000 ευρώ. Πείτε μου μια ιδιωτική εταιρεία. Εγώ δεν παίρνω μισθό. Καταπίνετε την γλώσσα σας τώρα. Καθόλου την άπιο καταπιώ την γλώσσα μου, κύριε Δινόπουλε. Να μας το πείτε, κύριε Δινόπουλε. Λαϊκίζετε, κύριε Δινόπουλε, τώρα σε αυτό. Εγώ αυτή τη στιγμή ήρθα εδώ να μιλήσω για τη σύμβαση. Α, ναι, ήρθατε να μιλήσετε για τη σύμβαση. Ακούστε να σας πω. Να μας πείτε λοιπόν σε μια ιδιωτική εταιρεία. Επιτρέψτε του κύριε Δινόπουλε να απαντήσει όμως. Να απαντήσει όμως, κύριε Δινόπουλε. Να απαντήσει, κύριε Δινόπουλε. Εγώ δεν παίρνω 15.000 ευρώ. Παίρνω πολύ λιγότερα. Δεν μας λέτε πόσα όμως. Και αφιερώνω κομμάτι της ζωής μου εκεί πέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Του ελληνικού λαού. Δεν είναι. Πληρώνω φόρους περισσότερους από ό,τι λαμβάνετε εσείς σαν τον μισθό σας. Τον ετήσιο μισθό σας. Παρακαλώ, κύριε Γανωτή και κύριε Δινόπουλε. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Όχι. Τώρα δεν ξέρουμε και το ποιόν των ανθρώπων. Για να μην πούμε και για τον. Μην πούμε και για τον προϊστάμενό σας, τον κύριο Σπανουδάκη. Τι έχει κάνει. Και που διώκεται και αναμειγμένος και με το συφοράει. Λοιπόν, έχει καμιά δίωξη ο κύριος Πανουδάκης. Πείτε, γιατί λοιπόν δεν του λέτε αφού αναφέρετε ονόματα. Τα ξέρει κυρία Παπαδάκου καλύτερα να σας τα πει. Λοιπόν, παρακαλώ, κύριε Δινόπουλε και κύριε Γανωτή. Όλη η παρέα που έχετε μαζευτεί εκεί. Κύριε Δινόπουλε, βοηθήστε με λίγο για να προχωρήσουμε. Για να κλείσουμε. Είναι προσδυτικά όλα αυτά τα οποία λέτε και δεν τα δέχομαι. Τώρα σας ενοχλούν. Βεβαίως με ενοχλούν. Δύο χρόνια που σας ρωτάμε στη Βουλή ο κύριος Παπαδημούλης, εγώ και άλλοι συναδελφοί μας, έρχεστε και δεν λέτε κουβέντα. Και εδώ έχω τις απαντήσεις, κύριε Στρόιτερ, θα σας αφήσω.
για διαφορετικές ερωτήσεις μου στη Βουλή, και το ίδιο έχει πάθει και ο κύριος Παπαδημούλης, για διαφορετικές ερωτήσεις δίνουν τις ίδιες απαντήσεις. Πατέντα οι απαντήσεις. Εδώ να δείτε μισθούς που παίρνουν, και δεν είναι μόνο ο Γανωτής, είναι και άλλοι. Αλλά θέλω να είμαι δίκαιος και να σας πω ότι ακούστε, είναι αλήθεια ότι στον ΟΠΑΠ αυτή η σπατάλη. Και εν πάση περιπτώσει, αυτό το πάρτι, εγώ θα το πω ευθέως, είναι και διαχρονικό και σε κάποιο βαθμό είναι διακομματικό. Τώρα, σε κάποιο βαθμό, σε κάθε Δινόπουλε, περίπτωση όμως, 23 χρόνια διαδουλειά, έχετε γίνεται. Δίκιο. Λοιπόν. Το ξεσάλωμα της τελευταίας διετίας δεν έχει προηγούμενο. Μία τελεία εδώ, παρακαλώ. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Γιάννα Παπαδάκου, θα επιτρέψουμε. Παρακαλώ. Γιάννα Παπαδάκου. Είναι επί Νέας Δημοκρατίας. Εντάξει, 23 χρόνια το ξαναλέω. Παρακαλώ, ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιτρέψουμε. Λοιπόν, επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι και συνδεόμαστε ζωντανά με την Κεσαριανή για να συνομιλήσουμε με την κυρία Άννα Ζωηρού, μέλος του Ταμείου των Αποκατοικοποιήσεων. Κυρία Ζωηρού, καλησπέρα. Θέλω να ρωτήσω τι πληροφόρηση έχετε καταρχήν εσείς στο Ταμείο Αποκατοικοποιήσεων ως μέτοχος πλέον, γιατί εσείς έχετε τις μετοχές του ΟΠΑΠ, για τα όσα συμβαίνουν και με την υπόθεση αυτή τη σύμβαση. Και δεύτερον, επειδή αυτή τη στιγμή προσπαθείτε να πουλήσετε μεταξύ άλλων και τον ΟΠΑΠ, πόσο σημαντικό είναι και πόσο κρίσιμο θα είναι να υπάρχει μια σύμβαση η οποία θα υπογραφεί λίγο πριν την αποκατοικοποίηση, η οποία θα δεσμεύει για πολλά χρόνια τον επόμενο αγοραστή, όποιος και να είναι αυτός. Κύριε Σφρόιτερ, πριν απαντήσω στα ερωτήματα τα οποία θέσατε και πριν σας πω την δική μου άποψη και όσον αφορά στην αποκρατικοποίηση του ΟΠΑΠ και όσον αφορά και στα κρατικά λαχεία, είναι ένα θέμα το οποίο θίξατε στη συζήτησή σας, ναι. Θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, να σας δώσω εν συντομία ένα περίγραμμα τόσο της τοποθέτησής μου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου, όσο και ένα περίγραμμα των αρχών, των κατευθύνσεων και των κόκκινων γραμμών σύμφωνα με τις οποίες έχω πορευθεί, πορεύομαι και θα πορευθώ μέχρι τέλους. Να μου το πείτε συνοπτικά, παρακαλώ. Βεβαίως. Έχω τοποθετηθεί εκεί μετά από πρόταση του Προέδρου του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, του κυρίου Γιώργου Καρατζεφέρη, για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Αφενός για να βοηθήσω στη διασφάλιση της διαφάνειας σε όλες ανεξαιρέτως τις διαδικασίες. Και αφετέρου για να βοηθήσω επίσης και να συμβάλλω στην αποφυγή απόψεων, αν θέλετε, που θα προχωρήσουν σε πράξεις ή σε ενέργειες ή σε αποφάσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια χαριστική παραχώρηση του εθνικού μας πλούτου και θα υπονομεύσουν πιθανότατα μελλοντικά την εθνική και κοινωνική συνοχή της χώρας μας. Τότε είστε ο κατάλληλος άνθρωπος, κυρία Ζωηρού, τότε είστε ο κατάλληλος άνθρωπος να μας πείτε στη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί ο ΟΠΑΠ είναι ένα μεγάλο φιλέτο που έχει στα χέρια το Ταμείο των Αποκατοικοποιήσεων. Τι είναι η δική σας θέση πάνω σε αυτή τη σύμβαση, εάν θα πρέπει να υπογραφεί μια σύμβαση πριν την αποκατοικοποίηση του οργανισμού ή αν θα πρέπει να συμβεί κάτι άλλο. Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω τη σκέψη μου λέγοντας το εξής. Εμείς είχαμε εξ αρχής καθά προσδιορίσει τη θέση μας και είχαμε πει ότι δεν είμαστε ούτε απόλυτα υπέρ των αποκρατοικοποιήσεων, ούτε απόλυτα κατά αυτών. Είχαμε πει ότι θα κρίνουμε κατά περίπτωση, με μοναδικό μας, αν θέλετε, γνώμονα, το συμφέρον του ελληνικού δημοσίου. Είναι κατανοητό αυτό, κυρία Ζωηρού. Τώρα μην αναλύσουμε τις θέσεις του λαού για τις αποκατοικοποιήσεις. Έχει σημασία, κύριε Σρόιτερ, και για την άποψη τη δική μου και του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού περί αποκρατοικοποίησης του ΟΠΑΠ. Ναι, αλλά περιμένω να την ακούσω την άποψή σας. Βεβαίως και θα την ακούσετε. Θέλω λοιπόν να σας πω εγώ ότι δεν είμαι ούτε υπάλληλος της Τρόικα, ούτε είμαι εκεί για να εκτελώ εντολές. Ούτε δεσμεύομαι από το μνημόνιο ή τις αποφάσεις της Τρόικα. Ωραία. Αυτό το οποίο δεσμεύει εμένα και το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό είναι η εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και τίποτε άλλο. Δηλαδή, τι κάνατε για τον ΟΠΑΠ, τι θέση πήρατε, μιλήσατε στο Διοικητικό Συμβούλιο. Βεβαίως, πριν μιλήσω για το θέμα της αποκρατικοποίησης του ΟΠΑΠ, που πρέπει να σας πω ότι είναι κάτι το οποίο με βρίσκει κάθετα αντίθετη, θα μιλήσω όμως αυτό. Πριν πάμε σε αυτό, θα ήθελα να σας πω κάτι άλλο το οποίο έχει προηγηθεί. Αυτό να μας πείτε, κυρία Ζωηρού. Κυρία Ζωηρού, θα σας παρακαλούσα, επειδή το θέμα της κουβέντας είναι συγκεκριμένο. Εδώ δεν ήρθαμε κύριε Σρόιτερ, θα γίνω πολύ συγκεκριμένη. Επιστρέψτε μου, σας παρακαλώ, δεν είστε συγκεκριμένοι, γιατί επί τρία λεπτά θα γίνω πολύ συγκεκριμένη. Γίνεται όμως, γιατί ο τηλεοπτικός χρόνος είναι πολύτιμος και το καταλαβαίνετε. Θα γίνω πολύ συγκεκριμένη, πολύ σύντομα. Θα πρέπει λοιπόν να σας πω το εξής. Πριν φτάσουμε στην συζήτηση για την αποκρατικοποίηση του ΟΠΑΠ, θα πρέπει να σας πω ότι έχει προηγηθεί κάτι άλλο. Έχει προηγηθεί μία επέκταση της υφιστάμενης άδειας του μονοπωλίου του ΟΠΑΠ, κάτι με το οποίο εγώ διαφώνησα στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ναι. Το οποίο πέρασε με 4 ψήφους υπέρ και 1 ψήφου κατά, της δικής μου. Μάλιστα.
Αυτή η σύμβαση λοιπόν είναι η επέκταση της σύμβασης την οποία συζητάμε. Η δική σας θέση ποια ήταν, κυρία Ζωηρού? Εγώ σας μιλώ για την επέκταση της υφιστάμενης άδειας του μονοπωλίου του ΟΠΑΠ. Τι σημαίνει αυτό, κυρία Ζωηρού? Όπως το λέτε, κανείς δεν το καταλαβαίνει. Τι σημαίνει, είναι κράτος το ΟΠΑΠ, είναι κράτος ή είναι ιδιωτική εταιρεία? Τι είναι? Αν με αφήσετε να το εξηγήσω, θα παρακαλώ, θα νομίζω ότι θα απαντήσω. Παρακαλώ. Κράτος ή όχι, μπορείτε να μας το πείτε αμέσως. Παρακαλώ, κύριε Δήμαρχε. Δεν σας άκουσα. Αν είναι κράτος ο ΟΠΑΠ, μπορείτε να μας το πείτε αμέσως. Για να καταλάβουμε ποιος έχει το μονοπόλιο. Και πού πάει να πάει, πού κατευθύνεται το μονοπόλιο. Ακούστε, κύριε Τάσκα, σας είπα και πάλι ότι δόθηκε η επέκταση στην υφιστάμενη άδεια του μονοπωλίου του ΟΠΑΠ, κάτι με το οποίο διεφώνησα. Ναι, το μονοπόλιο ΟΠΑΠ τι είναι? Είναι κράτος, όπως λέμε εμείς, ή είναι μια ιδιωτική εταιρεία? Τι είναι? Και είναι ένα κρατικό μονοπόλιο, κύριε Τάσκα. Αυτό πέστε λοιπόν. Ελέγχεται το κράτος. Πότε έγινε η ανανέωση, κυρία Ζωηρού? Αυτό έγινε τον Οκτώβριο, κύριε Βερίκη, και θέλω να σας πω ακριβώς, να σας μεταφέρω αν θέλετε τις συνθήκες. Εγώ διαφώνησα για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Και διαφώνησα γιατί αφενός δεν έχει κριθεί το θέμα του μονοπωλίου. Φαντάζομαι ότι το γνωρίζετε ότι εκκρεμεί η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, ναι, και αυτή πιθανότητα να την έχουμε μέσα στο 2012. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα πρώτο κομμάτι. Ένα δεύτερο κομμάτι είναι το εξής. Μιλάμε για τη δεκαετία μεταξύ 2020 και 2030, χωρίς να έχει γίνει μία μελέτη η οποία να μας δείχνει τι ακριβώς έσοδο θα μπορούσε να έχει το ελληνικό δημόσιο σε περίπτωση απελευθέρωσης της αγοράς. Αυτό θα ήθελα να το δω. Αυτό δεν το είδα και γι' αυτό δεν μπόρεσα να δώσω την έγκρισή μου. Το Ταμείο ανακοίνωσε αυτή την απόφαση του να δώσει το OK για την ανανέωση της σύμβασης. Με ρωτάτε κάτι πολύ κέριο και θα ερχόμουν σε αυτό αμέσως τώρα. Γιατί έχει γίνει κάτι το οποίο για μένα πρέπει να σας πω και για τα δικά μου έτσι standards είναι αδιανόητο. Δηλαδή? Υπήρξε μία ανακοίνωση από το Ταμείο για το ότι έχει επιτευχθεί αυτή η συμφωνία. Μεταξύ δηλαδή ο ΠΑΠ και Ταμείου. Και μάλιστα είχε αναφερθεί και το συγκεκριμένο ποσό. Κυρία Ζωηρού, μισό λεπτό παρακαλώ. Κυρία Ζωηρού, επειδή προσπαθώ να καταλάβω κάτι και επειδή είστε ένα μέλος του Ταμείου Αποκρατικοποιήσεων, περιμένω μια υπεύθυνη απάντηση σε κάτι πάρα πολύ απλό, η οποία δεν θα αφορά μόνο τον ΟΠΑΠ, αλλά όλες τις εταιρείες που έχετε. Και σας παρακαλώ και πάλι, δώστε μου μια συγκεκριμένη απάντηση. Έχετε κάποιες εταιρείες να αποκρατικοποιήσετε. Μία εξ αυτών είναι ο ΠΑΠ. Εσείς ως μέλος του Ταμείου θεωρείτε ότι πριν αποκρατικοποιήσετε αυτές τις εταιρείες, πρέπει αυτές οι εταιρείες να υπογράφουν μεγάλες συμβάσεις που θα δεσμεύουν τους αγοραστές ή δεν πρέπει να τις υπογράφουν? Είναι εξαιρετικά απλό αυτό που σας ρωτάω. Παρακαλώ, απαντήστε μου. Μέχρι την αποκρατικοποίηση ενός συγκεκριμένου περιουσιακού στοιχείου, η διοίκηση συνεχίζεται, αν θέλετε, από τα μέλη τα οποία αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο. Όπως καταλαβαίνετε, δεν ασκούμε εμείς το Ταμείο, δηλαδή τη διοίκηση. Τι λέτε, πού τα βρήκατε αυτά γραμμένα? Αυτά που λέτε, πού τα βρήκατε γραμμένα για να καταλάβω? Ακούστε ένα λεπτό. Μας λέτε εσείς κρατικός στον κρατικό οργανισμό αποκρατικοποιήσεων ότι απόψε το βράδυ ένας οργανισμός που εποπτεύεται θα πάει να πουληθεί στη Ζουαζιλάνδη και εσείς αύριο θα πείτε «Α, δυστυχώς το χάσαμε, το πήραν οι Ζουαζιλανδέζοι». Αυτό αν μας λέτε. Αυτό μας λέτε, ενώ έχετε οργανισμό και θα πρέπει να τους αρπάξετε το αυτί και αν να πείτε «Τις καρόλα την κυβέρνηση». Για την Τάσκα, μισό λεπτό. Τι είναι αυτά, διηγείτε μέχρι πότε? Μέχρι πότε θέλετε λυγείτε να μην με διακόπτετε? Άμα χάσετε όλα τα χρήματα, θέλετε τι θα κάνετε το μισό σας, θα παίρνετε μόνο? Θέλετε να μιλήσετε εσείς για μένα? Λοιπόν, κυρία Ζωηρού, ρωτάω εσάς. Αυτό που λέει ο Γιάννης Δάσκας. Και να πάτε εσείς εκεί που θέλετε. Αυτό που λέει ο Γιάννης Δάσκας. Γιατί προσωπείτε τον ελληνικό λαό αυτή τη στιγμή. Γιάννη, αυτό που λέει ο Γιάννης Δάσκας, κυρία Ζωηρού, για να απαντήσετε, είναι ότι από τη στιγμή που εσείς αναλαμβάνετε να πουλήσετε μια εταιρεία, μια περιουσία του ελληνικού λαού, πρέπει να σας ενδιαφέρει, γιατί καταλάβαμε ότι δεν σας ενδιαφέρει και σας το διευκρινίσετε. Πρέπει να σας ενδιαφέρει τι συμβαίνει σε αυτή την εταιρεία πριν πουληθεί. Εγώ δεν σας είπα ότι δεν μας ενδιαφέρει. Ωραία. Και σας ρωτάω λοιπόν, ως μέλος του Ταμείου, σας συμφέρει εσάς που θα φέρετε χρήματα στον ελληνικό λαό, εταιρείες σαν τον ΟΠΑΠ και οποιαδήποτε άλλη εταιρεία, να υπογράφουν μεγάλες συμβάσεις πριν πουληθούν, ή αυτό θα δημιουργήσει πρόβλημα στον επόμενο αγοραστή και άρα θα πουλήσετε, γιατί εσείς θα πουλήσετε πολύ φθηνότερα? Απλό ερώτημα. Εγώ καταρχήν, κύριε Σρόιντερ, δεν συμφωνώ με την αποκρατικοποίηση του ΟΠΑΠ. Αυτό μας το είπατε, κυρία Ζωηρού. Λοιπόν, γι' αυτό σας λέω και επιμένω σε αυτό. Επειδή όμως θα πουληθεί ο ΟΠΑΠ, ξέρετε, παρά το γεγονός ότι εσείς δεν συμφωνείτε, σας ξαναρωτώ για τέταρτη φορά. Από τη στιγμή που θα πουληθεί ο ΟΠΑΠ, εσείς ως μέλος του Ταμείου Αποκρατικοποιήσεων,
συμφωνείτε στην υπογραφή μεγάλων συμβάσεων σε όλες τις εταιρείες που πρόκειται να αποκατοικοποιηθούν, μεταξύ αυτών και ο ΟΠΑΠ. Ή θεωρείτε ότι αυτό το πράγμα δημιουργεί προβλήματα στον επόμενο αγοραστή και άρα απομειώνει την αξία του οργανισμού που πουλάτε? Ξεκίνησα να λέω προηγουμένως, αλλά δεν με άφησαν οι προσκεκλημένοι σας να ολοκληρώσω. Είπα λοιπόν ότι μέχρι να ολοκληρωθεί μια αποκρατικοποίηση, συνεχίσει η διοίκηση, εν πάση περιπτώσει, ασκείται από τα μέλη τα οποία μέχρι πρότινος ασκούσαν τη διοίκηση. Μάλιστα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μας ενδιαφέρει. Άρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε ενδιαφέρον για το τι γίνεται. Άρα. Και αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, θα πρέπει να ασκείται με τέτοιο προσεκτικό τρόπο και διαφανή τρόπο, που αν θέλετε να μην δημιουργεί εμπόδια στην αποκρατικοποίηση του συγκεκριμένου περιουσιακού στοιχείου. Είναι αυτή. Μάλιστα. Ξαναρωτάω λοιπόν για την κλείσω αυτή την κουβέντα. Η σύμβαση αυτή πρέπει να υπογραφεί η κυρία Ζωηρού ή δεν πρέπει? Αν δεν θέλετε να το απαντήσετε, πείτε μου, δεν θέλω να απαντήσω για να προχωρήσουμε. Κύριε Σρόντερ, δεν ασκώ εγώ διοίκηση άμεση στον ΟΠΑΠ. Αυτό σας ρωτάει, κυρία Ζωηρού. Δεν έχω στη διάθεσή μου. Προσβάλλετε την νοημοσύνη μας. Αυτό σας ρωτάει, ή θέλετε ή δεν θέλετε. Δεν έχω στη διάθεσή μου τα στοιχεία. Εκεί που είστε. Δεν έχω, επαναλαμβάνω, στη διάθεσή μου όλα και τα ακριβή στοιχεία της συμβάσης. Για να τα πει, κυρία Ζωηρού, δεν έχει τα στοιχεία. Και άμα αύριο που ξημερώσουμε έχει πουληθεί, τι θα πείτε? Α, δεν τα είχα εγώ, απλώς είμαι μέλος. Ποιος δεν έχει πουληθεί, κύριε Ντάσκα? Ο οργανισμός ο συγκεκριμένος, αν υπογράψει μία σύμβαση και λέει όλα τα εκχωρώ σε μία εταιρεία στη Σουαζιλάνδη. Εσείς θα πείτε, α, χθες το βράδυ τα πούλησαν εκεί, οπότε δεν προλαβαίνουμε, δεν έχουμε τίποτα να αποκρατικοποιήσουμε. Αυτό καταλάβατε. Αυτό λέτε. Έχετε καταλάβει αυτό λέτε. Αφού λέτε ότι η διοίκηση, ότι η διοίκηση αυτή θα εξακολουθεί να ασκεί διοίκηση όπως θέλει μόνη της. Και εσείς παρότι είστε προϊστάμενη αρχή δημόσιου οργανισμού, θα τους αφήνετε? Τι άλλο να καταλάβουμε δηλαδή? Κύριε Ντάσκα, ακούστε, προσπαθείτε να δημιουργήσετε εντυπώσεις και δεν καταλαβαίνω γιατί. Κυρία Ζωηρού, εγώ από ό,τι κατάλαβα πάντως, για να την κλείσουμε αυτή την κουβέντα, κατάλαβα ότι εσείς αυτή τη στιγμή η θέση σας είναι ότι η διοίκηση της εταιρείας αποφασίζει και από εκεί πέρα η διοίκηση της εταιρείας κρίνεται από εσάς. Με λίγα λόγια, εγώ καταλαβαίνω ότι νύπετε τα σχήρα σας αυτή τη στιγμή. Αυτό καταλαβαίνω. Κάνετε λάθος. Δεν μου απαντήσατε ποτέ όμως. Δεν έχει έρθει αυτό το θέμα στο διοικητικό συμβούλιο του Ταμείου. Μακάρι να έρθει κάποια στιγμή λοιπόν. Μακάρι να έρθει, γιατί περιμένουμε και τον κύριο Κουκιάδη να δώσει μια απάντηση. Δεν είμαι εγώ ο διευθύνοντας σύμβουλος του Ταμείου. Ούτε είμαι εκτελεστικό μέλος του Ταμείου. Ούτε είμαι εκτελεστικό μέλος του Ταμείου. Εντάξει, πετάτε τον παλάκι στον διευθύνοντα σύμβουλο. Να ευχαριστήσω Δήμο Μερή και πολύ την κυρία Ζωηρού. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτό είναι και μια απόφαση που πρέπει να ληφθεί για ένα Παπαδάκου στο διοικητικό συμβούλιο. Καταλαβαίνω κάτι, ότι η κυρία Ζωηρού είναι ένα βήμα πιο πίσω και από όσα μας έχει πει ο πρόεδρος του Ταμείου Αποκρατικοποιήσεων, ο οποίος είναι απόλυτος, κάθετος, ότι μην δεν λέει απλώς ας είναι προσεκτική η διοίκηση. Για να Παπαδάκου, Δήμο Μερίκη, θέλω να σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλει να είναι και με τον φοροφύλακα και με τον αστιφύλακα. Θα σας παρακαλώ πάρα πολύ μια νέα πτυχή αυτή τη υπόθεση, μια πραγματικά εντυπωσιακή υπόθεση. Μια εντυπωσιακή πτυχή, κυρίες και κύριοι, των όσων συμβαίνουν στον ΕΠΑΠ, που καλύπτουμε σήμερα μέσα από τις μηνύσεις λοιπόν που υπέβαλε αντίον της διοίκησης του οργανισμού Κυπριακή Εταιρεία. Η συγκεκριμένη εταιρεία, με αντικείμενο την παροχή τεχνολογίας για τυχερά παιχνίδια, αναφέρει ότι αν και είχε εξαγοραστεί σε ποσοστό 20% από τον ΕΠΑΠ, ποτέ δεν αξιοποιήθηκε, καθώς τα έργα που θα μπορούσε εκείνη να αναλάβει πήγαιναν σε άλλες ιδιωτικές εταιρείες. Παράλληλα, καταγγέλει το μνημόνιο συνεργασίας του ΟΠΑΠ με την εταιρεία Intralot, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία αυτή ζημίωσε το ελληνικό δημόσιο με 167 εκατομμύρια ευρώ. Ο Αλφα αποκαλύπτει νέα έγγραφα, στοιχεία και καταγγελίες. Σύμφωνα με την κυπριακή εταιρεία Glory Technology, ο ΟΠΑΠ έδωσε και ανανέωσε συμβάσεις εκατομμυρίων ευρώ στην εταιρεία Intralot, ζημιώνοντας με τεράστια ποσά το δημόσιο που αποτελεί το βασικό του μέτοχο. Αυτή είναι η μήνυση της εταιρείας Glory σε βάρος του πρώην Προέδρου του ΟΠΑΠ, Χάρη Σταματόπουλου, και του Διευθύνοντος Συμβούλου, Ιωάννη Σπανουδάκη. Ποια είναι όμως η Glory Technology? Πρόκειται για εταιρεία που εξειδικεύεται στην υψηλή τεχνολογία και στο λογισμικό για τυχερά παιχνίδια. Ο ΟΠΑΠ εξαγόρασε το 2003 το 20% της εταιρείας που εδρεύει στην Κύπρο με σκοπό να του προσφέρει τεχνογνωσία και υποστήριξη. Το σχέδιο προέβλεπε περαιτέρω επένδυση του ΟΠΑΠ στην Glory, ώστε σταδιακά η εταιρεία να αναλάβει το κύριο έργο της υποστήριξης και αναβάθμισης του ΟΠΑΠ. Ωστόσο, τα πράγματα κύλησαν διαφορετικά. Η μήνυση της Glory προς τη διοίκηση του ΟΠΑΠ αναφέρεται στην ανανέωση της σύμβασης του ΟΠΑΠ με την Intralot τον Αύγουστο του 2011, αλλά και στο μνημόνιο συνεργασίας. Μια συμφωνία που σύμφωνα με την Glory ζημίωσε το δημόσιο με 167.582.000 ευρώ.
Η συνολική ζημία της ΟΠΑΠ ΑΕ από την ανανέωση της σύμβασης και τη σύναψη του μνημονίου πενταετίας ανέρχεται σε 167 εκατομμύρια 582 χιλιάδες ευρώ. Το ΟΠΑΠ είναι ένα νομικό πρόσωπο το οποίο ελέγχεται από το δημόσιο. Οφείλει λοιπόν να διαφυλάσσει το δημόσιο συμφερόν, να προασπίζει τη διαφάνεια, να τηρεί την νομιμότητα και να διασφαλίζει τον ανταγωνισμό. Σύμφωνα με την καταγγέλουσα εταιρεία, με το μνημόνιο συνεργασίας ο ΟΠΑΠ πλήρωσε πανάκριβα στην Ιντραλότ, κάτι που υπάροχος είχε ήδη πουλήσει στον ΟΠΑΠ σε όλες τις προηγούμενες συμβάσεις. Κάτι που θεωρείται δεδομένο ότι περιλαμβάνεται στη σύμβαση τόσο του 2011 όσο και στις προηγούμενες. Ουσιαστικά δηλαδή η Ιντραλότ, σύμφωνα με την Glory, πούλησε αέρα στον ΟΠΑΠ και τον πληρώθηκε πανάκριβα. Τι είναι όμως το μνημόνιο συνεργασίας και τι αφορά, ακούστε την ανακοίνωση του ΟΠΑΠ. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε το μνημόνιο συνεργασίας με την Ιντραλότ για τη συνέχιση της λειτουργίας και αρμονικής συνεργασίας του εξοπλισμού πρακτορείων του δικτύου της ΟΠΑΠ με οποιοδήποτε νέο κεντρικό σύστημα τεχνολογίας και τη διασφάλισή της συντήρησής του για ένα συν ένα χρόνο. Το συνολικό ποσό που πλήρωσε ο ΟΠΑΠ για το περιβόητο μνημόνιο συνεργασίας με την Ιντραλότ, κάτι δηλαδή άχρηστο σύμφωνα με την Glory, ήταν 109 εκατομμύρια ευρώ. 23 εκατομμύρια το 2011, 23 το 2012, 22 το 2013, 21 το 2014 και 20 το 2015. Η Glory κάνει λόγο για τεράστιο και άχρηστο κόστος. Είμαι πάντα κατά των απευθείας αναθέσεων. Θέλουμε διαφάνεια ώστε από εκεί και πέρα να μην είναι κάποιος δικός μας ο οποίος θα κερδίζει, αλλά θα κερδίζει αυτός ο οποίος θα κάνει την καλύτερη προσφορά. Επιπλέον η εταιρεία κατηγορεί τον ΟΠΑΠ και μηνύει τη διοίκησή του, γιατί όπως υποστηρίζει, από την ημέρα που έγινε μέτοχος της, ο ΟΠΑΠ όχι μόνο δεν επένδυσε στην εταιρεία και δεν τη χρησιμοποίησε όπως σχεδίαζε για να γλιτώσει εκατομμύρια ευρώ από αναθέσεις, αλλά αντίθετα ζημίωσε την Glory. Λοιπόν, αυτό το οποίο είδαμε μόλις είναι μια εταιρεία η οποία είναι στην ουσία θυγατρική του ΟΠΑΠ, η οποία διαμαρτύρεται ότι δεν παίρνει έργα, κυρίες και κύριοι, γιατί τα έργα τα οποία θα μπορούσε να πάρει, ενώ συνεργάζεται με τον ΟΠΑΠ, ο ΟΠΑΠ είναι μέτοχος σε αυτή την εταιρεία, πηγαίνουν σε άλλες εταιρείες. Σε λίγο θα δείτε και κάτι άλλο εντυπωσιακό, πώς μπορεί ο ΟΠΑΠ να κάνει μια συναλλαγή με μια ιδιωτική εταιρεία, η ιδιωτική εταιρεία αυτή να περνάει τη συναλλαγή μέσα από μια εταιρεία της στην Κύπρο, έτσι να μην πληρώνει κανέναν φόρο, να χάνονται εκατομμύρια ευρώ για το ελληνικό δημόσιο. Τα χρήματα από την Κύπρο να κάνουν ένα ολόκληρο ταξίδι και μέσω των Βρετανικών νήσων να καταλήγουν στην μαγευτική Λιθουανία. Όλα αυτά μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, σε λίγο και ο Ζγανωτής θα μας δώσει απάντησης. Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, για να δούμε μία ακόμα εντυπωσιακή αποκάλυψη. Μετά τη συμφωνία του 2007, λοιπόν, ανάμεσα στον ΟΠΑΠ και την Ιντραλότ, εκατομμύρια ευρώ κατευθύνθηκαν σε offshore εταιρείες της Καραϊβικής και του Παναμά. Τα χρήματα αυτά πέρασαν πρώτα από τρεις κυπριακές εταιρείες, οι οποίες είναι θυγατρικές της εταιρείας Ιντραλότ. Το ερώτημα είναι αν τα χρήματα αυτά τελικά φορολογήθηκαν ή όχι από τις ελληνικές αρχές. Στις 31 Εβδόμου του 7 γίνεται η σύμβαση του ΟΠΑΠ με την Ιντραλότ και την Ιντραλότ International Κύπρου. 7 μέρες μετά, μια άλλη εταιρεία, η Ιντραλότ Development, στέλνει όπως βλέπετε στα έγγραφα 2,5 εκατομμύρια ευρώ σε offshore εταιρεία της Καραϊβικής μέσω λογαριασμού που βρίσκεται στη Λιθουανία. Στις 14 Ιανουαρίου του 2008, ακόμα 2,5 εκατομμύρια όπως βλέπετε και εδώ, φεύγουν από την Ιντραλότ Development και πάλι μέσω λιθουανικού λογαριασμού φτάνουν σε offshore εταιρεία στην Καραϊβική. Αμέσως μετά τη συμφωνία του ΟΠΑΠ με την Ιντραλότ, η Ιντραλότ International βγάζει μεγάλα ποσά στη Μεγάλη Βρετανία και σε ακόμα μια εταιρεία στον Παναμά. Ενώ κινήσεις μεγάλων ποσών γίνονται και στην Κύπρο. Δείτε όμως και αυτό. Υπάρχει ακόμα μια εταιρεία, η Ιντραλότ Operation, η οποία βγάζει και αυτή ποσά στην Καραϊβική και διακινεί χρήμα στην Κύπρο. Σύμφωνα με αυτό το έγγραφο, οι τρεις εταιρείες, η Ιντραλότ Operation, η Ιντραλότ International και η Ιντραλότ Business Development, είναι θυγατρικές της Ιντραλότ ΑΕ που εδρεύει στην Αθήνα και έκλεισε τη συμφωνία με τον ΟΠΑΠ. Οι αρχές ερευνούν πού και πώς διακινήθηκαν τα χρήματα και αν έχουν κάποια σχέση με τα λεφτά που έφυγαν από την Ελλάδα χωρίς να φορολογηθούν. Λοιπόν, επιστρέφουμε στη συζήτηση για να πάρουμε μια απάντηση από τον κύριο Γανωτή. Κύριε Γανωτή, εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι απλό πριν μου απαντήσετε. Υπάρχει ένα σύστημα το οποίο αγοράζει ο ΠΑΠ από μια εταιρεία, όπως είναι η Ιντραλότ, έναντι 58 εκατομμυρίων ευρώ. Το σύστημα αυτό, αντί να αγοραστεί από την εταιρεία εδώ στην Ελλάδα, αγοράζεται από θυγατρική αυτή τη εταιρεία στην Κύπρο. Το αποτέλεσμα, 24 εκατομμύρια ευρώ σε φόρους για το ελληνικό δημόσιο χάνονται.
Θα μου πείτε δεν σας νοιάζει, αλλά είναι δυνατόν να μην νοιάζει τον ΟΠΑΠ όταν το 34% είναι δημόσιο, που πηγαίνουν αυτά τα χρήματα που μπορούσαν να είναι στα έσοδά μας? Κύριε Σρόιτερ, δεν είναι ακριβώς έτσι όπως το λέτε, γιατί εγώ τουλάχιστον έχω μία σύμβαση. Μπορείτε να δείτε ότι είναι Intralot International, Intralot και ανώνυμη εταιρεία οργάνωση λειτουργίας και προβολής στοιχημάτων. Ναι. Τα τιμολόγια, ακούστε, το 57% είπατε αγοράζει, δεν αγοράζει. Πληρώνει 57 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο ΟΠΑΠ για την παροχή κάποιων υπηρεσιών. Μάλιστα. Ενώ μέχρι το 2010 πλήρωνε 75 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Αυτό είναι το μεγάλο προσόν της καινούργιας σύμβασης. Μάλιστα. Η εταιρεία, αυτή που μου λέτε, ακούστε με να σας πω. Τι μεγάλο προσόν? Μια φορά το μήνα, με συγχωρείτε. Πρόκειται περί εξαπάτησης της κοινής γνώμης. Γιατί το λέτε? Να σας πω, διότι με τη σύμβαση μέχρι το 10 είναι σαν να αγοράζεις με leasing ένα αυτοκίνητο για 3 χρόνια. Στα 3 χρόνια το έχεις πληρώσει το αυτοκίνητο και εσείς κρατήσατε το ίδιο αυτοκίνητο και ξαπληρώνετε leasing λίγο πιο φθηνό για άλλα 3 χρόνια. Το αυτοκίνητο είναι είδος. Το αυτοκίνητο είναι είδος. Για τα μηχανήματα είναι. Γι' αυτό λοιπόν θα πάμε και στα μηχανήματα για τα 23 εκατομμύρια. Μιλάτε για διαφορετική σύμβαση. Εγώ δεν ξέρω, ακούστε να σας πω. Δέκα, ενώ εμείς μιλάμε για το 7. Ακριβώς. Λέω λοιπόν το εξής. Ότι υπάρχουν καθορμάσεις. Είστε καλός δικηγόρος, αλλά τώρα δεν ξέρω. Όπως θα έλεγε ο Ευγένιος Γιαννακόπουλος, το τέκνο του Βαγγέλη του Βενιζέλου, ο διάβολος κρύβεται στη λεπτομέρεια αυτών εδώ των συμβάσεων. Είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου Παιγνίων πια, ο κύριος Γιαννακόπουλος. Απά, δεν το ήξερα. Μας ελέγχει εδώ πέρα τώρα και βεβαίως και μας ακούει απόψε. Λοιπόν, κύριε η οποία δημοβερήκε η Επιτροπή, αυτή την οποία λέει ο κύριος Γανωτής, που είναι ο κύριος Γιαννακόπουλος, και η οποία υποτίθεται ότι θα καταρτήσει τον κανονισμό ώστε τα λεφτά που έδωσε ο ΠΑΠ για να πάρει τις 35.000 παιχνιδομηχανές, πώς τις λένε αυτές, που έδωσε 16.000 για την καθεμία, και εν πάση περιπτώσει υποτίθεται ότι αυτά θα είναι για να ενισχύσουν τα οικονομικά του οργανισμού, η επιτροπή αυτή που λέει ο κύριος Γανωτής. Δεν έχει συνεδριάσει ποτέ. Μιλάμε για δύο συμβάσεις. Δεν έχει συνεδριάσει ποτέ. Δεν έχει καν γραφεία. Δίνεται τη δυνατότητα. Κύριε Τινόπουλε, έχει ήδη τον κανονισμό στις Βρυξέλλες. Είναι υποχρεωτικό να πάρει. Κύριε Γανωτή μου, θα μου απαντήσετε σε αυτό που είπαμε. Για να απαντάτε μισό λεπτό. Βεβαίως θα απαντήσω. Παρακαλώ. Λοιπόν, μέχρι και το 2010. Οι εταιρείες που συμμετείχαν στην κοινοπραξία Intralot, Intralot International, κόβαν ξεχωριστά τιμολόγια. Μάλιστα. Υπήρχε λοιπόν τιμολόγιο από την Κυπριακή εταιρεία, υπήρχε τιμολόγιο από την ελληνική και από τις δύο ελληνικές εταιρείες. Για ποιο λόγο αυτή η Κυπριακή εταιρεία? Δεν το γνωρίζω. Η Κυπριακή εταιρεία, από ό,τι εγώ γνωρίζω, γιατί εγώ το βρήκα αυτό έτσι εκεί και ρώτησα τι είναι η Κυπριακή εταιρεία. Και τα αφήσατε. Το βρήκατε και τα αφήσατε. Παράταση της αρχικής σύμβασης. Ναι, κύριε Γανωτή, σας ακούω. Η Κυπριακή εταιρεία λοιπόν. Μπορείτε να τον ελέγξετε. Βεβαίως, τον τρόπο και μπορείτε για να τον αλλάξετε. Δεν ξαναπληρώθηκε, κύριε Παπαδάκου. Δεν ξαναπληρώθηκε από το 10 και μετά. Το λέω, δεν ξαναπληρώθηκε μετά. Έμαθα λοιπόν γιατί ρώτησα, γιατί η Κυπριακή εταιρεία, διότι τα δικαιώματα, τα πνευματικά δικαιώματα του συστήματος Lotos, δηλαδή το κεντρικό σύστημα, το μηχανογραφικό σύστημα, μέσα από το οποίο περνάνε όλα τα δελτία κτλ. Είναι στην Κυπριακή εταιρεία. Δεν έχει Κυπριακή εταιρεία. Με μηδέν υπαλλήλου στην αρχή και δύο μετά. Αφήστε μου λοιπόν να ολοκληρώσω. Αφήστε μου λοιπόν. Με μηδέν υπαλλήλου και δύο μετά. Δεν μπορώ να με ενδιαφέρει εμένα αυτό. Εγώ δεν είμαι ούτε δικηγόρος, ούτε πρόσωπος της Intralot εδώ πέρα. Δήμο Βερίκε, μισό λεπτό. Εγώ σας λέω την ερώτηση για να μου απαντήσετε. Μισό λεπτό. Την ερώτηση για να μου απαντήσετε. Σαν ο ΠΑΠ δεν σας ενδιαφέρει το γεγονός ότι αυτό το οποίο αγοράζεται, τα πνευματικά δικαιώματα του έργου που αγοράζεται, μεταβιβάστηκαν μέσα σε μία ημέρα από την Ελλάδα στην Κύπρο σε μία εταιρεία με δύο υπαλλήλους? Δεν έχω μισό λεπτό. Δεν έχω τέτοια πληροφόρηση. Δεν την έχετε. Με συγχωρείτε. Τρεις μέρες τα παίζουμε, κύριε Γαρδί. Μα εσείς το λέτε. Εγώ δεν έχω τέτοια πληροφόρηση όσο και να το ψάξα. Να σας τα δώσω. Λοιπόν, εγώ ξέρω. Εγώ γνωρίζω. Γιατί δεν τα ψάχνετε, κύριε. Εγώ γνωρίζω. Γιατί δεν ξαναπληρώνουμε, κύριε Βερίκη. Γιατί δεν τα ψάχνουμε. Ο ελληνικός λαός δεν πληρώνουμε. Το σύνθημα του Βαγγέλη του Βενιζέλου ήταν να φτιάξουμε ένα κίνημα να επιστρέψουν τα χρήματα στη χώρα. Μαζί του κι εγώ. Και εγώ μαζί του. Τότε λοιπόν μπείτε σταυροφόρος και ξαναπέρετε. Λέω λοιπόν, αφήστε μου να το πω. Άντε, λοιπόν. Από το 10 και μετά δεν ξαναβγήκε τιμολόγιο της Κυπριακής. Όχι τα παλιά. Αφού είσαι στο διοικητικό συμβούλιο του 7.
Εδώ να μπείτε εσείς μπροστά. Τι να κάνω, δημόσιο είμαστε εμείς. Αυτή είστε την ερώτηση. Πολιτικά πρέπει. Είστε δημόσιο. Αυτή την ερώτηση Γανωτή, να μια... την απευθύνετε στο ελληνικό δημόσιο. Έχετε μια ιστορία, κύριε Γανωτή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτή την ιστορία μου και εκπροσωπώ το ελληνικό δημόσιο. Ένα λεπτό, Δήμο. Ένα λεπτό. Εάν εσείς πάρετε αυτά τα στοιχεία που σας λέμε εμείς απόψε, νομίζετε ότι όσο ΠΑΠ δεν πρέπει να ανταπετήσετε πίσω τα χρήματα. Ένα λεπτό. Να απαντήσει. Τι βεβαίως. Εμείς οφείλαμε να πληρώσουμε ένα συγκεκριμένο ποσό το χρόνο σε 12 ισόπουσες. Δεν σας νοιάζει. Τι είστε μοναστήρι. Δεν σας ενδιαφέρει. Ένα λεπτό. Δεν σας ενδιαφέρει. Τα πληρώνετε. Τι λέτε τώρα, κύριε Παπαδάκου. Στην Ελλάδα τα πληρώναμε, κυρία Παπαδάκου. 58 εκατομμύρια και το λέμε έτσι. Όχι 58 εκατομμύρια. Προς Θεού, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Τα τιμολόγια της κυπριακής εταιρείας ήταν εις τάξεις του 15% του Μινιάτικου. Να μπει η οικονομική αστυνομία να τα ψάξει. Ένα λεπτό. Δεν μπορώ εγώ να το πω, κύριε Βερίκη. Σας παρακαλώ. Κύριε Γανωτή μου, σε παρακαλώ για να μπορέσουμε να συνεχθούμε να μας απαντήσει και να σε παρακαλώ πολύ, Αντώνη. Του το λες μια χαρά. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας ρωτήσω πάνω σε αυτό που λέει ο Δήμος Βερίκης κάτι πάρα πολύ απλό. Έρχεστε εδώ σήμερα, παρακολουθώντας τα ρεπορτάζ τριών ημερών. Και μαθαίνετε λοιπόν, και τα στοιχεία είναι στη διάθεσή σας, μαθαίνετε λοιπόν πάρα πολύ απλά ότι αυτή η συγκεκριμένη εταιρεία έστειλε το έργο στην Κύπρο και στέλνοντάς το στην Κύπρο γλίτωσε φόρους. Δεν σας ενδιαφέρει σαν εταιρεία που έχετε 34% του ελληνικού δημόσιου? Πάρα πολύ με ενδιαφέρει. Σαν Έλληνα πολίτη πρώτα απ' όλα. Ωραία. Μπορώ να κάνω τίποτα σαν εταιρεία? Δεν ενδιαφέρετε πίσω βεβαίω σαν εταιρεία. Σας ακούνε απόψε οι αρμόδιες. Δεν σας ακούνε οι αρμόδιες. Καταλάβει, κύριε Εσείς οι αρμόδιες αρχές. Έχετε καταλάβει ότι πεινάει ο κόσμος? Πάρα έχετε πολύ. Καταλάβει ότι ο συνταξιούχος αυτή τη στιγμή του κόβουν. Πατέρα συνταξιούχο και μάνα ακριβώς. Συνταξιούχο λοιπόν, έχω και εγώ. Στο όνομα δεν είμαι. Των γονιών μας ναι. Οφείλουμε να μπούμε εμείς επικεφαλή σε αυτή την σταυροφορία για να φέρουν πίσω συμφωνώ τα κλεμμένα. Μαζί να τα φέρουν πίσω τα κλεμμένα. Συμφωνώ μαζί σας λοιπόν. Το φωνάζουμε λοιπόν εδώ και 2 χρόνια να έρθουν πίσω τα κλεμμένα. Αλλά αυτό δεν μπορεί το βάρος να το αναλάβει. Δεν μπορεί να το αναλάβει μια εταιρεία σαν την ΟΠΑΠ. Το δημόσιο είναι. Ό,τι όσο αναλογεί στον καθένα, 24 εκατομμύρια ευρώ. Έχουμε εκπροσώπους στην κοινοβουλία. Δεν ξαναπληρώσαμε όμως. Έτσι, από το 10 και μετά δεν ξαναπληρώθηκε τιμολόγιο στην Κυπριακή Εταιρεία. Κύριε Παπαδημούλη, επειδή ο κύριος Γανωτής, μισό λεπτό, επειδή ο κύριος Γανωτής λέει δεν είναι δική μας δουλειά, το δημόσιο και εσείς βουλευτής είστε και σας ενημερώνουμε λοιπόν, αν δεν το γνωρίζετε, έχω την εντύπωση ότι το γνωρίζετε, ότι μέσω αυτής της κομπίνας, γιατί περί κομπίνας πρόκειται, γλίτωσε η συγκεκριμένη εταιρεία 24 εκατομμύρια ευρώ σε φόρους. Κύριε Στρόιτερ, καταρχήν το γνωρίζω. Σας συγχαίρω για το ρεπορτάζ, αλλά το γνωρίζω. Εδώ έχουμε μια κλασική περίπτωση τριγωνικής συναλλαγής ανάμεσα σε κομμάτια της ίδιας εταιρείας, μέσω της οποίας γίνεται μεγάλης κλίμακας φοροδιαφυγή. Φοροαποφυγή θα το πω εγώ. Γιατί είναι νομότυπο, ναι, κύριε. Εγώ λέω φοροδιαφυγή. Και ας είναι και νομότυπο. Διότι το νόμιμο αλλά δεν είναι και υπηκό. Θα το κρίνει ο εισαγγελέας αυτό. Κάποιος εισαγγελέας ασχοληθεί. Δεν μπορεί να τα κάνει όλα ο ΟΠΑΠ. Ο ΟΠΑΠ όμως μπορούσε να πει ότι εξετάζοντας αυτά που βρήκα από την προηγούμενη διοίκηση βρίσκω κάτι που μυρίζει άσχημα και ζητάω από το Υπουργείο Οικονομικών, από το Υπουργείο Ανάπτυξης που έχουν τους μηχανισμούς και την ευθύνη να ξετινάξουν αυτή την υπόθεση. Μάλιστα. Δεν έχει γίνει. Ούτε ο ΟΠΑΠ έχει κάνει καμία ενέργεια να ελέγξει. Είπα απλώς σταμάτησα να πληρώνω. Αλλά να ελέγξει, να καταλογίσει ευθύνες, να ψαχτούν τα πράγματα. Να σας πω κάτι ακόμα. Καταλαβαίνετε, εδώ μια τελειά. Να σας πω κάτι σε αυτό που θα μου πείτε. Καταλαβαίνετε, κύριε Γανωτή, γιατί πρέπει να έχουν οι βουλευτές τις συμβάσεις στα χέρια τους. Να γιατί πρέπει να έχουν τις συμβάσεις στα χέρια τους. Γιατί αν είχαν τις συμβάσεις στα χέρια τους. Μπορεί πάρα πολύ απλά να βρίσκαν αυτή την άκρη. Γιατί λέτε τώρα εσείς που δεν τους δίνετε τις συμβάσεις, δεν φταίμε εμείς. Το ελληνικό δημόσιο θα πάρει τα χρήματα. Γιατί θεωρείται, λέει, εθνικό μυστικό και δεν είχαν εμπιστοσύνη πώς θα τις χρησιμοποιήσουν. Λοιπόν, το βάζω σε εισαγωγικά. Η αρμόδια διεύθυνση η οποία εξετάζει στο Υπουργείο Ανάπτυξης τις τριγωνικές συναλλαγές, παρότι έχει παραδεχθεί η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου ότι γίνεται όργιο διαφυγής φόρων, έχει ελέγξει αυτά τα τελευταία 2,5 χρόνια μόνο ένα φάκελο, έχει επιβάλει ένα πρόστιμο το οποίο δεν έχει εισφραστεί και ο υπάλληλος που παρακολουθεί τα θέματα είναι ένας. Δεν ακούτε την υπόθεση που βγαίνει σήμερα το Υπουργείο Ανάπτυξης. Σε ένα φορολογικό παράδεισο και βρίσκω μέσα με 2 εκατομμύρια ευρώ.
θα με ψάξετε και θα πείτε δεν πλήρωσε το φόρο κύριε κρατική υπάλληλε, ή θα με κρεμάσετε από ένα να έρχομαι γύρω-γύρω γιατί πώς θα πήρα αυτά τα χρήματα αφού είμαι κρατικός υπάλληλος. Βρήκαμε πού πήγαν τα χρήματα αυτά των 2,5 εκατομμυρίων που σας ακούω λέτε για φοροδιαφυγή και φοροδιαφυγή. Αυτό είναι το θέμα, είναι φοροδιαφυγή ή αν τα πήρε κάποιος που μετήχε σε όλη τη διαδικασία. Θεωρητικά το λέω. Για να πάρει την απόφαση την πάει εκεί. Μεγάλες... Σας το λέω αυτό ναι, γιατί και στον ΟΤΕ, βρήκαμε λογαριασμούς συνδικαλιστάδων εκατομμυρίων στην Κύπρο. Τότε αυτοί όμως έπαιρναν αποφάσεις για το που θα πάει το Α, που θα πάει το Β. Θα ξεφύγουμε και θα πούμε δεν πλήρωσε το φόρο Α, Καπονέ. Καλά κάνετε και το λέτε. Στις περιπτώσεις της μεγάλης φοροδιαφυγής ή φοροαποφυγής συνήθως υπάρχει και οικονομικό έγκλημα. Έτσι. Και υπάρχει και διαφθορά και χρηματισμός. Το γεγονός ότι πήρε μια κυρία η οποία δεν είχε γεννήσει ποτέ 100.000 σε επίδομα τοκετού σημαίνει δεν υπήρχε ένας ρημάδης έλεγχος να ελέγξει πώς γίνεται δυνατόν μια γυναίκα να γεννάει 7 φορές και μέσα σε ένα χρόνο. Πέραν άντρες επιδόμα. Και πώς ακόμα δουν τα μάτια μας κύριε Παρμονή, κύριε Δινόπουλε. Εγώ πράγματι αναρωτιέμαι αγαπητοί μου, αν οι πολυπληθείς τηλεθεατές σας, οι οποίοι παρακολουθούν έτσι και την απόψινή εκπομπή, οι άνθρωποι θα χρησιμοποιήσουν μια έτσι λαϊκή έκφραση, θα πρέπει να έχουν βγει έξω από τα ρούχα τους. Ακούνε εδώ πέρα ένα απίστευτο χώρο εκατομμύριων. Ένα φοβερό πάρτι που γίνεται στον ΟΠΑΠ του κυρίου Γανωτή, του κυρίου Σπανουδάκη, του κυρίου Σπανουδάκη και των συναυτής. Και στον ΟΠΑΠ κύριε Γανωτή. Θέλω να ολοκληρώσω λίγο τη σκέψη μου. Γίνεται ένα απίστευτο πάρτι εκατομμυρίων. Λέτε τώρα να πατάξουν τη φοροδιαφυγή. Με εδώ πέρα οι άνθρωποι έχουν θυγατρικές δικές τους στην Κύπρο. Και πηγαίνουν εκεί, είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και αυτών των θυγατρικών, για να πάρουν και από εκεί πέρα λεφτά. Για να πάρουν και από εκεί πέρα συμμετοχή στα Διοικητικά Συμβούλια από 1.500 ή 2.000 ευρώ το μήνα. Έχουν βρει άνθρωποι, αν το θέλετε, ο κύριος Γανωτής και οι υπόλοιποι, ο κύριος Πανουδάκης, έχουν βρει μια χρυσή ευκαιρία. Και αυτή τη στιγμή, εξαιτίας και μιας γενικότερα περιραίωσης ατμόσφαιρας, και επειδή υπάρχει, αν το θέλετε, και από την πλευρά της κυβέρνησης και κυρίως του αρμόδιου υπουργού μια πλήρη σιωπή, δεν απαντάνε ποτέ στα ερωτήματα, διαχειρίζονται, επαναλαμβάνω να το καταλάβουν οι τηλεθεατές σας, τα λεφτά που ο συνταξιούχος, ο οποίος μέσα από μια, αν το θέλετε, με μια κίνηση απελπισίας θα πει πήρα 300 ευρώ σύνταξη, πήρα 400 ευρώ σύνταξη, χρωστάω το χαράτσι της ΔΕΗ 500 ευρώ, να πάω να παίξω τα 100 ευρώ στο λότο της γειτονιάς μου, μπας και μπορέσω και βγάλω άλλα 200 ευρώ να πληρώσω το χαράτσι. Εκεί, αυτά τα λεφτά ενθυλακώνει ο κύριος Γανωτής και η παρέα του, αυτά τα λεφτά ενθυλακώνουν και τα κάνουν, αν το θέλετε, υπερπλουτίζουν, διότι άμα ακούμε για μισθούς, δεν έχω τίποτα προσωπικό με τους κυρίους. Αλλά όταν ακούτε, αγαπητοί μου, για μισθούς 15 και 20.000 ευρώ το μήνα. Μισό λεπτό, θα τελειώσω και θα σου πω κάτι άλλο. Θα σου πω κάτι άλλο, θα σε κάνει ακόμα πιο έξαλλο. Περίμενε να δεις. Τους μισθούς των 15 και 20.000 ευρώ. Εγώ αναρωτιέμαι, δεν πρέπει να διερευνηθούν τα πόθεν έσχες τους. Δημόσιο χρήμα διαχειρίζονται. Όχι, και η οικονομική κλείνω, αστυνομία να ψάξει τη διαδρομή Κύπρου, Παναμά, Λιθουανία, Συλιθουανία. Και δείτε το. Και σαν μια, σας το λέω έτσι, επειδή είμαστε και συνάδελφοι δημοσιογράφοι, ήμασταν τέλος πάντων. Πάνω, πιστέψτε με, σας μιλάω από την καρδιά μου. Μέσα στην απελπισία μου, επειδή έβλεπα, δεν βρίσκω άκρη. Ξέρετε τι θα πει να είσαι μέλος του Κοινοβουλίου, ο Παπαδημούλης, εγώ και άλλοι, να έρχονται στη Βουλή, να υποτίθεται στην αρμόδια επιτροπή, να μας διαφωτίσουν και να έχουν ένα τελείως ύφος, αν το θέλετε, απαξιωτικό και περιφρονητικό. Εμείς κάνουμε ό,τι γουστάρουμε. Δεν δίνουμε λογαριασμό σε κανέναν. Αναγκάστηκα στις 13 Δεκεμβρίου του 2011 και πήγα στον κύριο Πεπόνη και του έδωσα τον φάκελο του ΟΠΑΠ, το ξέρει η κυρία Παπαδάκου, μέσα, αν το θέλετε, σε μια προσπάθεια, μπας και πέσει λίγο φως αυτή την υπόθεση. Και την το τελευταίο, επειδή λέτε ότι δεν φέρνουν τις συμβάσεις αυτές στη Βουλή. Ναι. Δεν είναι οι μόνες συμβάσεις. Εδώ τους παρακαλούσαμε για ένα Παπαδάκου. Ήταν ο κύριος Γανωτής, συνόδευε τον κύριο Σπανουδάκη. Πριν από ένα χρόνο έγινε αυτό. Μάρτιος ήταν, νομίζω, κύριε Γανωτή. Σας παρακαλούσαμε και σας λέγαμε, έχετε υπογράψει τρεις συμβάσεις με εταιρείες οι οποίες θα διαχειριστούν τη διαφημιστική δαπάνη του ΟΠΑΠ. Σε μια κρίσιμη συγκυρία. Πόσα όταν, χρήματα. Νομίζω ήταν 30 εκατομμύρια. Όταν αυτά τα λεφτά. Πείτε το, 27 εκατομμύρια ευρώ. 29. Λοιπόν, και το κάνατε. Να τελειώσω για να καταλάβετε το σκεπτικό, κυρία Παπανάκου. 29 εκατομμύρια μοιράσαν
με αδιαφανείς διαδικασίες, με αδιαφανείς σε όποια μέσα ενημέρωσης θέλαν. Σε ένα εκατομμύριο. Εγώ δεν λέω να μην πάρουν μισό λεπτό, κύριε Γαλλίδη. Σας παρακαλώ να απαντήσετε. Εγώ δεν λέω ότι δεν πρέπει ασφαλώς και να δίδεται διαφημιστική δαπάνη. Αλλά με όρους διαφάνειας. Δηλαδή, να μπορεί ο Ντινόπουλος, ο βουλευτής για παράδειγμα, ή ο υπουργός να πάρει τηλέφωνο τον Γαλλωτή και να του πει: Κοίταξε να δεις, θέλω να δω σε αυτή την εφημερίδα ή σε αυτό το κανάλι, σε αυτό το ραδιόφωνο. Ασχολείστε με το θέμα του ΟΠΑΠ. Είναι εξοργιστικό, με καταλαβαίνετε. Και αυτές τις συμβάσεις, ξέρετε πόσο, με τι ποσό πήραν οι διαφημιστικές αυτές εταιρείες τις συμβάσεις του ΟΠΑΠ. Είναι να γελάτε. Με 500 ευρώ το μήνα. 500 ευρώ το μήνα. Γιατί? Γιατί τα παίρνω από αλλού. Και η μία χρεοκόπησε. Τι έγινε όταν έφυγε. Παρακαλώ. Ένα λεπτό. Ακούστε μία ερώτηση τώρα. Μισό λεπτό. Μία ερώτηση στον κύριο Ντινόπουλο και στον κύριο Παπαδημούλη. Αυτά τα στοιχεία τα οποία ακούσαμε σήμερα και τα οποία είναι συγκλονιστικά. Μιλάω για το χορό εκατομμυρίων μέσω εταιριών, υπεράκτιων, με έδρες φορολογικούς παραδείσους. Από κρατική εταιρεία, που πάνε από κρατική εταιρεία. Από κρατική εταιρεία. Εσείς είσαστε. Να πάτε στις Παρθένες Λύσους, κύριε Γαλλωτή, Ένα λεπτό, Αργύρη. Λοιπόν, εσείς είσαστε εκπρόσωποι του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Δεν πρέπει να κάνετε μια μηνυτήρια αναφορά αύριο. Αύριο κιόλα. Δηλαδή δεν έχετε. Και οι δύο. Μια μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Στον αρμόδιο οικονομικό εισαγγελέα. Ένα λεπτό. Σας ρωτάει κύριε Παπαδημούλη και κάνει πολύ καλά και σας ρωτάει η Γιάννα Παπαδάκου. Μαθαίνετε ότι φεύγουν λεφτά από τον ΟΠΑΠ, δεν είναι κρατική εταιρεία, λέει ο κύριος Γανωτής. Το 34% το ρημάδι είναι στο ελληνικό δημόσιο. Πώς θα το κάνουμε? Ο μόνος μέτοχος έχει πολύ μικρότερο ποσοστό. Φεύγουν τα λεφτά από την Ελλάδα, από το δημόσιο το 34%, πάνε στις Βρετανικές νήσους, πηγαίνουν στη Λιθουανία. Φεύγουν από τη Λιθουανία, κανείς δεν ξέρει πού πηγαίνουν. Δεν πρέπει κάποιος να μάθει επιτέλους πού πάνε τα λεφτά του ΟΠΑΠ. Απαντώ. Θα πάρω πρωτοβουλίες και σε πολιτικό κοινοβουλευτικό επίπεδο και σε νομικό επίπεδο προς τη δικαιοσύνη. Ασχολούμαι. Δεν χρειάζεται να μου το πείτε έτσι. Ασχολούμαι με το θέμα χρόνια τώρα. Μην μου λέτε δεσμεύεστε. Με ενοχλεί, κύριε Ρόιτερ. Το ανακαλύπτω. Με ενοχλεί πάρα πολύ. Ασχολούμαι με αυτή την υπόθεση. Πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια. Έχω εισπράξει αλαζονία, άρνηση, αθλειότητες του τύπου για να εγκαλεί για στενούς δεσμούς τον ΟΠΑΠ με την Ιντραλότ, του κυρίου Κόκαλη, και με Νέα Δημοκρατία και με ΠΑΣΟΚ και με τη σημερινή διοίκηση και με την προηγούμενη, κάποια άλλη εταιρεία τόλμησε να μου πει ο κύριος Κόκαλης υπηρετής και του είπα πάμε στα δικαστήρια, παρετούμε από την ασυλία. Λέει καλά, εντάξει. Δεν το εννοούσα. Έχω δει ανταγωνιστές να γίνονται συνεταίροι, η Siemens και η Intracom στον ΟΤΕ. Έχω δει ανταγωνιστές στον ΟΠΑΠ τους σημερινούς, τους Ιταλούς με την Ιντραλότ να γίνονται συνεταίροι. Έχω δει πολλά. Λοιπόν, εγώ θα κάνω το καθήκον μου, αλλά ξέρετε τι μυρίζομαι. Ότι για μένα το πολιτικό κοινοβουλευτικό θα τα προλάβουν όλα να μην τα απαντήσουν με το επιχείρημα ότι γίνονται εκλογές. Και για το δικαστικό, ακόμη κύριε Σρόιτερ και κυρία Παπαδάκου, το μέγα σκάνδαλο της Siemens που το ξέπλυνα σε κυβερνητικό επίπεδο ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία με έναν άθλιο συμβιβασμό εξωδικαστικό, η ελληνική δικαιοσύνη το εξετάζει. Και αν δεν υπήρχαν κάποιοι εκτός Ελλάδας να πούνε ότι υπάρχει σκάνδαλο Siemens, εδώ η ελληνική δικαιοσύνη θα κοιμόταν τώρα. Ναι, Γιάννη, τάσκα μια κουβέντα. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Γανωτή, η σύμβαση που υπεγράφει το 2007, υπεγράφει 31 Ιουλίου του 2007, έτσι δεν είναι? 31 Ιουλίου του 2007. Ποιοι ήταν που υπέγραψαν σύμβαση, ποιοι ήταν τα συμβαλόμενα μέρη? Ο κύριος ήταν. Τα συμβαλόμενα μέρη. Ήταν η ΟΠΑΠ ΑΕ από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά ήταν η Ιντραλότ ΑΕ, η Ιντραλότ International Κυπριακή. Και η ανώνυμη εταιρεία οργάνωση λειτουργία και προβολή του κλιμάτου. 31 Ιουλίου. Δήμο, αν μου επιτρέπει, Νίκο. Δήμο, υπεγράφει 31 Ιουλίου. Μάλιστα. Με τον ΟΠΑΠ, άρα το κράτος. Όπως λέμε εμείς, η κρατική εταιρεία, ο κρατικός οργανισμός, όπως θέλετε, στον οποίο είστε νομικός σύμβουλος. Στις 7 Αυγούστου, μετά 7 μέρες, αρχίζουν και φεύγουν διάφορα εκατομμύρια. 6-7 έχουμε μετρήσει μέχρι τώρα. Σε διάφορες offshore εταιρείες και κάνουν βόλτες φορολογικούς παραδείσεις. Λέτε για το 7, κύριε Τάσκα, για το 7 μιλάτε. Στις 7 Αυγούστου, μετά 7 μέρες από την υπογραφή αυτή, κάτι εκατομμύρια κάνουν βόλτες φορολογικούς παραδείσους και καταλήγουν και Λιθουανία ή φεύγουν από τη Λιθουανία και πάνε εκεί. Εσείς δεν σας μπαίνει στο μυαλό ότι κάποιος μπορεί να μπει να πήρε μίζα για να υπογράψει κάτι? Δεν λέω αιχμή για κανέναν.
Αλλά για offshore και τέτοια, γιατί 7 μέρες μετά δεν είστε υποχρεωμένος κι εσείς, όπως είπατε προηγουμένως, ως πολίτης, ως να πείτε κρατικό οργανισμό εκπρόσωπο. Μήπως μας την έφερε κανένας από κάτω, μήπως πήραν μίζες, μήπως το έχουν καταστρατηγήσει αυτό. Τι θα υποθέσουμε εμείς, τι να υποθέσουμε εμείς ότι είναι αυτό. Μήπως δεν πλήρωσε φόρους, αυτό μας νοιάζει, ή μήπως κάποιος κρατικός υπάλληλος βρέθει μεθαύριο, όπως βρέθηκαν στελέχη τότε που είπε ο κ. Παπαδημούλης, σε καμιά Κύπρο ή όπου αλλού, με να έχουν κάνει, να έχουν πάρει μίζα για να καταστρατηγήσουν τα συμφέροντα του δημοσίου. Τι να υποθέσουμε. Προφανώς δεν μπορώ να μιλήσω για το 2007. Μπορώ να μιλήσω για τις διαφανείς διαδικασίες που ακολουθούνται από τον Ιανουάριο του 10 και μετά, τα οποία μπορώ να έχω ήδη αντίληψη. Εγώ δεν συγκεκριμένα, κύριε Σρόεδερ, είμαι από τον Απρίλιο του 10 και μετά. Mm-hmm. Διαβεβαιώνω όλους σας, διαβεβαιώνω τους ακροατές, τους τηλεθεατές σας, ότι δεν έχει υποπέσει στην αντίληψή μου και εν πάση περιπτώσει έμπειρος είμαι σε αυτά, η οποιαδήποτε παράνομη συναλλαγή. Αν έχετε κάτι εσείς, όσο καιρό την περίοδο. Είστε εσείς λέτε. Τα δείξαμε τώρα, δεν τα δείξαμε. Γι' αυτό πρέπει λοιπόν να απαντήσω. Αφού και γι' αυτό. Βλέπατε με προσοχή. Βεβαίως, έβλεπα με προσοχή. Και θέλω μια απλή απάντηση. Πρέπει να σας απαντήσω για τη μηνυτήρια αναφορά. Μια απλή ερώτηση και θέλω μια απλή απάντηση. Αυτή τη σύμβαση που έχετε μπροστά σας το 2007, εσείς ως νομικός θα την υπογράφατε? Δεν είναι του 7, είναι του 10 αυτή η σύμβαση. Του 2007 για την οποία συζητάγαμε με την Κυπριακή Εταιρεία. Μην με ρωτάτε πράγματα τα οποία δεν μπορώ να ξέρω. Τόση ώρα συζητάμε για τη σύμβαση. Εγώ, 10 η σύμβαση εγώ, δεν έχει σχέση με το 2007. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Με ρωτάτε ειλικρινά, μια προσωπική γνώμη. Ναι. Προσωπική δεν, γνώμη. Βεβαίως, εγώ θα την ξαναυπέγραφα. Θα την υπογράφατε. Γνώμη μου, θα την υπογράφατε με την Κυπριακή εταιρεία. Με την Κυπριακή εταιρεία και τα χρήματα. Το σκεφτόμουν με την Κυπριακή εταιρεία. Το σκεφτόμουν με την Κυπριακή εταιρεία. Χαιρόμαστε που αλλά ελάτε κύριε Περικλή, ειλικρινής άνθρωπος είμαι. Εγώ δεν έχω τίποτα να κρύψω. Εδώ, αυτό εδώ ο διάβολος. Εδώ η λεπτομέρεια που έλεγε ο Ευγένιος Γιαννακόπουλος, εδώ έπρεπε να την ψάξετε. Τι γιατί δεν την ψάξετε? Γιατί η δικιά μας τα η σύμβαση του 10, αυτή για την οποία έχω βάλει την υπογραφή μου εγώ, ναι, είναι μια σύμβαση η οποία ήτανε τροποποίηση όπως βλέπετε τι εδώ. Τι θέλετε? Και τα παραρτήματα του 10 δεν τα ξέρουμε. Την Κύπρο όμως, τι θέλετε? Τα παρατήματα του 10 λοιπόν, τα παρατήματα του 10 λοιπόν. Διαβεβαιώνετε ότι είναι νόμιμα, ότι για το 10 μιλάω εγώ. Ναι, για το 10 λέω και εγώ τα παρατήματα. Τα παρατήματα λοιπόν του 7 έχουν μια ποινική ρήτρα, την οποία αποφάσισε τότε η διοίκηση για όσους λόγους 5 εκατομμυρίων ευρώ. Εδώ δεν έχω καμία ποινική ρήτρα, απλώς είναι επαγγελματικά μυστικά τα οποία, κύριε Σρόιτερ, είναι για ανταγωνίστριες εταιρείες, δεν θα μπορούσαμε να τα δώσουμε. Να τα ψάξει στο κοινοβούλιο. Δηλαδή, δεν τους φοβάστε. Ακούστε. Ακούστε να σας πω. Φοβάστε εσωτερικός, θα πάμε πάλι στο εσωτερικό εχθρό. Είναι ο Παπαδημούλης εσωτερικός εχθρό. Μου επιτρέπετε. Είναι εσωτερικός εχθρό. Μου επιτρέπετε να απαντήσω κάτι. Να απαντήσω στον κόσμο. Κύριε Γανωτή, να σε ρωτήσω κάτι. Να σε ρωτήσω κάτι. Έτσι. Σε κοιτάω στα μάτια. Με φοβάσαι? Με φοβάσαι? Σαν πρόσωπο δεν φοβάμαι κανέναν. Με φοβάσαι? Θεσμούς εγώ, θεσμούς εκπροσωπείς. Α, φοβάσαι τους θεσμούς. Με συγχωρείτε. Μισό λεπτό θα μας τρελάτε. Λεπτό. Κύριε Ντινόπουλε, αφήστε να πω τη γνώμη μου. Αφήστε μου να πω τη γνώμη μου. Φοβάσαι τον Παπαδημούλη? Σαν πολίτης αυτής της χώρας με έχετε τρομοκρατήσει εσείς οι εκλεγμένοι. Βεβαίως είμαι τρομοκρατημένος. Εμείς θέλουμε να μας πεις. Σας ανέφερα λοιπόν παράδειγμα. Σαν δικηγόρος του ΟΠΑΠ μας φοβάσαι. Σας ανέφερα λοιπόν, με έχετε τρομοκρατήσει. Γιατί μπροστά. Α, γι' αυτό δεν μας δίνεις τις συμβάσεις. Ακούστε να σας πω. Ακούστε να σας πω τη γνώμη μου λοιπόν. Το μεγαλύτερο λάθος που γίνεται στην πολιτική ζωή αυτής της χώρας και το έζησα και από τη μία πλευρά και από την άλλη είναι αυτό που γίνεται αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση. Μα ποια αντιπολίτευση? Εδώ πέρα έχετε ξοδέψει τα δις και μας λες για αντιπολίτευση. Θα μας τρελάνεις. Εδώ έχεις ξοδέψει τα δις. Εδώ πέρα έχει γίνει χορός εκατομμυρίων στα Κανάρια νησιά, στις Παρθένες νήσους, στη Λιθουανία. Και κάθεσαι τώρα και μας λες αυτά που μας λες. Και μας λες για αντιπολίτευση. Και μας λες για αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση δεν σέβεται. Μα ποια αντιπολίτευση εδώ πέρα? Σας είπα και πριν. Η αντιπολίτευση σου φταίει, μωρέ. Που έχετε και πάει και έχετε μοιράσει δισεκατομμύρια δεξιά και αριστερά. Τώρα συμπολίτευση είστε εσείς. Λέω λοιπόν ότι δυστυχώς δεν σέβεστε
η αντιπολίτευση. Δεν σεβόμαστε τον λόγο. Δεν σεβόμαστε τη μυστικότητα των πραγμάτων. Τη μυστικότητα της συντράξεων. Σας είπα. Μεγάλο αυτό είναι μεγάλο αδίκημα. Στο όνομα της μυστικότητας και του επιχειρηματικού και βιομηχανικού απορρίτου έχει στηθεί ο τρελός χορός. Το πάρτι των εκατομμυρίων που ο ελληνικός λαός, οι γονείς μας, οι συνταξιούχοι επιμένουν να φέρουν πίσω τα κλεμμένα. Εγώ κύριε Γανωτή, έχω μια τεράστια απορία. Ναι. Ποιον ανταγωνιστή φοβάστε, πραγματικά. Ναι. Και, δεν διαρρέτει φοβάστε τη συμβάση. Την αντιπολίτευση. Φοβάστε την ανταγωνιστή. Όλους φοβάται. Συγγνώμη, Αργύριε Δινόπουλε. Είστε μια εταιρεία μονοπόλιο. Ποιον ανταγωνιστή φοβάστε. Βεβαίως, θα σας πω. Περιμένετε. Μισό λεπτά. Πολύ φοβική. Η ΟΠΑΠ. Ρωτήστε το λαό αν σας φοβάται, κύριε Δινόπουλε. Κύριε Δινόπουλε, παρακαλώ. Κύριε Δινόπουλε, παρακαλώ. Κύριε Γαλλοντή. Για το πολιτικό σύστημα. Έχω εδώ πέρα, μα να σας πω και κάτι. Είναι και εξοργιστική. Κύριε Δινόπουλε, παρακαλώ για να απαντήσει. Θα μου το πείτε σε λίγο. Πήγανε και νοικιάσανε, Δήμο Βερίκη, λες για εκατομμύρια, μα είναι και καρμύριδες. Πήγανε και νοικιάσανε, είναι για γέλια δηλαδή και για κλάματα. Πήγαν και νοικιάσανε, προσλάβανε κάποιον. Από μια ιδιωτική εταιρεία. Δεν θέλω να πω το όνομα, είναι στην ερώτησή μου. Προσλάβαν κάποιον, του δώσαν και 5-6.000 ευρώ το μήνα. Με το που πήγε αυτός ο κάποιος στον ΟΠΑΠ από την ιδιωτική εταιρεία, πήγε και νίκιασε μια αποθήκη από την ιδιωτική εταιρεία στην οποία ήταν με 16.000 ευρώ το μήνα. Θα μας απαντήσει μετά. Δηλαδή, 50 που ήταν προηγούμενη. Δηλαδή, κύριε Δινόπουλε, πρέπει να πάμε σε ένα διαφορετικό διάλογο. Παρακαλώ. Και έλεξε και τη κύριε Δινόπουλε, παρακαλώ, πρέπει να πάμε σε διάλογο. Κύριε Γανωτή, παρακαλώ. Σε παρακαλώ πολύ. Είναι γνωστό. Κύριε δηλαδή είναι για να γελάμε. Είναι γνωστό. Κύριε, θα μου επιτρέψετε. Σας παρακαλώ, πρέπει να πάμε σε ένα διάλειμμα. Θα μου επιτρέψετε, κύριε Γανωτή. Θα μου επιτρέψετε. Κύριε Δινόπουλε, κρατάω ένα πράγμα, κύριε Γανωτή, για να μας το απαντήσετε μετά. Ποιον ανταγωνιστή φοβάστε, αφού είστε μονοπόλιο σε αυτή τη χώρα. Και δεύτερον, κρατάω αυτό που είπατε, ότι αυτή τη σύμβαση του 2007, εσείς θα σκεφτόσασταν πολύ να βάλετε την υπογραφή σας. Του 7, το ξαναλέω. Θα σκεφτόσασταν πολύ να βάλετε την υπογραφή σας. Παρακαλώ, ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Παρχόμαστε κυρίες και κύριοι και θέλω να ρωτήσω τον κύριο Γανωτή τι είναι αυτό το μυστικό το οποίο πρέπει να προφυλάξει πραγματικά ο ΠΑΠ. Εξηγήστε το μας, γιατί δεν δίνονται συμβάσεις στους βουλευτές αλλά και σε όσους τις ζητούν, κύριε Γανωτή, από τη στιγμή που ο ΠΑΠ είναι μονοπόλιο στη χώρα μας, δεν έχει να φοβηθεί κανέναν. Πρώτη ερώτηση. Και δεύτερον, το Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων είναι μέτοχό σας πλέον. Έχουν μεταβιβαστεί οι μετοχές. Σας έχουν ζητήσει τις συμβάσεις αυτές που έχουν κάθε δικαίωμα να τις ζητήσουν και να τις δουν. Λοιπόν, στο πρώτο θέμα που με ρωτήσατε, σε ό,τι αφορά τις συμβάσεις και τα παραρτήματα κυρίως. Τι φοβάστε. Ήθελα να σας πω το εξής. Αυτό που ίσως δεν έχει αντιληφθεί ούτε κανένας από εσάς, ούτε και οι υπόλοιποι, ο ελληνικός λαός, είναι ότι η ΟΠΑΠ ΑΕ είναι η δεύτερη μεγαλύτερη λοταρία σε όλο τον κόσμο. Ναι. Πρώτη είναι μια εταιρεία στη Σαϊγκόν. Και η δεύτερη είναι λοταρία. Το είναι ελληνικό η εταιρεία με 66%, με 66% μετόχους. Ναι, το ελληνικό με 66% μετόχους που όποτε θέλουν παίρνουν τη διοίκηση της εταιρείας. Έλεγα λοιπόν. Βεβαίως και είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Πρέπει να είστε. Και είμαστε και σεβόμαστε και το ελληνικό δημόσιο και τους εκλεγμένους. Αλλά έχουμε κάποια όρια που μας δεσμεύουν από τη χρηματιστηριακή εταιρεία. Δεν σέβεστε το ελληνικό δημόσιο γιατί είστε ελληνικό δημόσιο. Εμείς είμαστε, θα λέτε, ελληνικό δημόσιο. Ποιος διόρισε τον κύριο Σπανουδάκη, πρόεδρο? Κανένας δεν το διόρισε, πρόεδρο. Να σας φέρω τα πρακτικά. Ένα λεπτό, Δήμο, ένα λεπτό. Στη Βουλή, κύριε Γανωτή, έγινε μια συζήτηση. Και στη συζήτηση αυτή ερωτάται ο κύριος Σπανουδάκης για δύο πράγματα. Το πρώτο ήταν ποιος τον διόρισε εκεί, πώς ήταν η διαδικασία του. Και το δεύτερο που ρωτάτε είναι για μια εταιρεία που λέγεται Boartes, offshore εταιρεία με 10 εκατομμύρια μίζα. Ένα λεπτό. Τι μου θυμίζει. Απαντάει ο κύριος Σπανουδάκης στο πρώτο ερώτημα. Με διόρισε ο κύριος Παπακοσταντίνου. Όπως σας το λέω, επί λέξη. Έτσι. Τι παραμύθια να πούμε στον κόσμο τώρα που μας ακούει, ευπρεπής άνθρωπος είστε. Τι παραμύθια να του πούμε ότι τον διόρισε το Συμβούλιο. Ο Παπακοσταντίνου με φώναξε, είπε, και με διόρισε. Αυτό είπε στη Βουλή. Στα πρακτικά. Το δεύτερο, ένα λεπτό για το δεύτερο απαντήσετε, γιατί εκεί πονάει και γι' αυτό σας λέω κράτος. Τις offshore εταιρείες, για την Boartes αυτή την εταιρεία, δεν απάντησε, επειδή είπατε προηγουμένως για τους βουλευτές ότι σέβεστε και λοιπά και τους φοβόσαστε.
για αυτή την εταιρεία. Να δείτε τα πρακτικά, είναι 200 σελίδες, τον ρωτάνε με το ΣΥΣ, τον ρωτάνε με το ΣΑΣ, τον ρωτάνε με όποιο τρόπο, δεν απάντησε ποτέ. Αν θέλετε να μου πείτε, γιατί είναι πίσω από αυτή την εταιρεία. Δεν την ξέρω αυτή την εταιρεία. Όταν κατέθεται ο κύριος Παλουδάκης, όταν κατέθεται ο κύριος Πούλος, στο σκάνδαλο της Siemens. Ήταν η εταιρεία που έφτιαξε τις τεχνικές, να το πούμε και για αυτούς που μας ακούνε. Η εταιρεία που έφτιαξε τις τεχνικές προδιαγραφές για το ΣΥΦΟΡΑΙ, αμύφθηκε με πάρα πολύ μεγάλη αμοιβή και μας είπαν όλοι οι ειδικοί. Όχι όλοι, δήλωσε πρώην υφυπουργός ότι δεν ξέρω, λέει. Ποιος την έχει την εταιρεία. Ρωτούσα τον κύριο Σπανουδάκη, ποιος την έχει την εταιρεία, δεν ξέρω. Ένα λεπτό. Ρωτούσα τον υφυπουργό, ποιος την έχει την εταιρεία. Έχετε στοιχεία ότι ο κύριος Σπανουδάκης είναι πίσω από αυτή την εταιρεία. Το λέτε αυτό. Λέτε τέτοιο πράγμα. Μας δουλεύετε. Λέτε τέτοιο πράγμα. Μας δουλεύετε. Όχι, εσείς το λέτε. Μας δουλεύετε, λέω δημοσία. Κύριε ότι είστε ευρεπής άνθρωπος. Σας είπα 200 σελίδες πρακτικά, ναι, να τα έχετε αύριο στο γραφείο σας και να πάτε εσείς στον εισαγγελέα αν θέλετε, ναι, και ρωτάτε ποιος είναι η εταιρεία αυτή. Δεν απαντάει. Γιατί θα έπρεπε να στο... ξέρει. Ένα λεπτό. Αυτό λέω, γιατί θα έπρεπε ρωτάτε να ξέρει. Ενώ είναι πρόεδρος του ΟΠΑΠ, ναι, και του λένε αφού και είπατε τους ξέρετε. Με ποιον μιλήσατε, πέστε μας ένα όνομα. Μίλησα με τον κύριο Ντάσκα αυτής της εταιρείας. Μίλησα με τον κύριο Ταόπιο, Τρεχαγυρευόπουλο. Δεν απαντάει ούτε για ένα όνομα. Και μου λέτε δηλαδή, αν έγινε συζήτηση, συγνώμη, ή όχι. Λέτε ότι με την ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου του Αθήνα 2004 συνομίλησα με αυτούς. Εγώ λέω ότι όχι, ο κύριος Παλουδάκης. Μην μπλέκετε τον ΟΠΑΠ. Αυτό εννοείται. Ξέρω προφανώς. Πολύ καλά. Ακούστε, σας αυτό πω. Λέω. Αυτό λέτε προφανώς. Ως δικηγόρος του ελεύθερου τύπου χειρίστηκα υποθέσεις τότε με Ιντρακόμ Siemens. Κάτι ξέρω και λέω. Λέω, άρα λοιπόν, μιλάτε για μια περίοδο. Σας ρωτάω λοιπόν. Σας λέω λοιπόν. Ο κύριος Παλουδάκης κλήθηκε εκεί ως πρόεδρος του ΟΠΑΠ, ως επικεφαλής του ΟΠΑΠ. Μεταξύ των άλλων, αφού τον ρώτησαν ποιος σε διόρισε εκεί, είπε ο Παπακοσταντίνου, ούτε σύμβουλοι ούτε με εξέλεξαν ούτε τίποτα, με φόρεξη μου είπε εκεί, μεταξύ των άλλων, στη συνέχεια οι βουλευτές επικεντρώνονται γύρω από αυτή την εταιρεία. Τα πρακτικά αύριο θα τα έχετε στο γραφείο σας. Δεν θα βρείτε το ελάχιστο. Δεν έχω καταλάβει. Αφορά την ΟΠΑΠ. Ωραία, και για να το εξηγήσω. Γιάννη Ντάσκα, νομίζω ότι δεν υπάρχει ούτε ένα Έλληνα. Ούτε ένα Έλληνα. Δεν νομίζω να έχει. Δεν υπάρχει καμιά κατηγορία του κυρίου. Παρακαλώ, κύριε Γαλλοντή. Νομίζω. Γιάννη Ντάσκα, νομίζω στο πρώτο θέμα που έθεσε ότι δεν υπάρχει κανένα Έλληνα, ίσως πέραν του κυρίου Γανωτή, ο οποίος δεν θεωρεί ότι ακόμη ο πρόεδρος του ΟΠΑΠ και όλων των συναφών εταιρεών διορίζεται από το δημόσιο. Δεν υπάρχει άλλο. Αν εσείς, κύριε Γανωτή, είστε ο μοναδικός Έλληνας, αν είστε ο μοναδικός Έλληνας, το σέβομαι, μπορεί να είστε ο μοναδικός Έλληνας που δεν το γνωρίζει. Εγώ πρέπει να διορθώσω ως δικηγόρος και νομικός και να σας πω ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΠΑΠ από το 2005 και μετά εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση. Εκείνος το είπε. Ο κύριος Πανουδάκης λοιπόν προτάθηκε από το ελληνικό δημόσιο και εγκρίθηκε η τοποθέτησή του από την Γενική Συνέλευση. Το ίδιο είναι. Κύριε Γανωτή, έχει υπάρξει ποτέ περίπτωση να προταθεί κάποιος από το ελληνικό δημόσιο και να μην γίνει διευθύνων σύμβουλο? Ξέρετε καμιά εταιρεία τέτοια εσύ που το ελληνικό δημόσιο να έχει γίνει? Καμία. Να ρωτήσω κάτι, αν δεν είχε προταθεί από τον κύριο Παπακοσταντίνου και αν δεν είχε και τις φιλικές σχέσεις και με άλλο υπουργό, υπήρχε περίπτωση ο κύριος Παναδάκης να ήταν αυτή τη στιγμή διευθύνων του ΟΠΑΠ? Ειλικρινά. Ναι, ειλικρινά θα σας πω. Ναι. Θέλω να είμαι έντιμος σε αυτό. Ο κύριος Παλουδάκης λοιπόν, έχοντας μια πορεία επιχειρηματικού στελέχους μέχρι το 2000 στο εξωτερικό, στην Dow Chemical, σε υψηλό βαθμό. Βεβαίως έχει όλα τα προσόντα τα τυπικά να διοικεί μια εταιρεία. Όπως είναι η μεγαλύτερη εταιρεία, τα οποία προσόντα κύριε Γαλλοντή. Δεν είχε προτείνει ο κύριος Παπακοσταντίνου και δεν είχε τη φιλική σχέση με άλλον υπουργό. Είπα κάτι διαφορετικό. Είπα ότι επελέγει. Για να μου το λέει ο ίδιος ο κύριος Παλουδάκης, γιατί το συζητάμε περαιτέρω. Επελέγει ο κύριος Παλουδάκης για τα προσόντα του. Και ο τελευταίος Έλληνας το έχει καταλάβει. Ειλικρινά, κύριε Γανωτή, δεν μπορούμε, κύριε Γανωτή, αν μου επιτρέπετε, και σας το λέω ειλικρινά, τώρα με πολύ καλή πρόθεση, νομίζω ότι προσφέρετε κάκιστες υπηρεσίες στον ΟΠΑΠ απόψε, γιατί, με το να ισχυρίζει.
και στον ΟΠΑΠ και στους μετόχους του, με το να ισχυρίζεστε και να λέτε τέτοια χοντρά ψέματα, να λέτε δηλαδή, θα σας πω, να λέτε αγαπητέ κύριε Γανωτή, ότι δήθεν εξελέγει ο κύριος Πανουδάκης από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όταν όλοι ξέρουμε ότι αυτή η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι ο εξής ένας, ο υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομικών, ο οποίος εκπροσωπεί το δημόσιο. Δεν έχετε δίκιο σε αυτό, θα σας πει τα πρακτικά. Αγαπητέ μου κύριε Γανωτή μου, ότι εσείς επιλεγήκατε από τη Συνέλευση των Μετόχων, όταν είναι γνωστό ότι πρώτα προσληφθήκατε ως νομικός σύμβουλος στον ΟΠΑΠ, προσληφθήκατε. Σωστό, δεν εκλεγήκατε από κανέναν και μετά γίνατε και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Νομίζω να λέτε τέτοια χοντρά από ψέματα. Ειλικρινά σας λέω, προκαλείτε το κοινό αίσθημα, ναι. Και θέλω επίσης να συμπληρώσω ότι εδώ πέρα μας ακούνε και πάρα πολλοί Έλληνες, οι οποίοι αύριο μεθαύριο μπορεί να θέλουν να πάνε να παίξουν ένα λότο, ένα τζόκερ ή δεν ξέρω πώς θα είναι τα κακό. Παιχνίδια. Είμαστε η καλύτερη εταιρεία. Σας λέω λοιπόν ότι προσφέρετε κάκιστες υπηρεσίες, διότι απαξιώνετε την εικόνα του οργανισμού. Τι όταν λέτε αυτά τα χοντρά ψέματα, εσείς ο νομικός σύμβουλος του οργανισμού. Σας και σας ρωτάω εδώ και τι μου καταθέτετε. Και σας λέω και κάτι τελευταίο κύριε Γανωτή μου. Είσαστε στο Green Tank. Ναι, βεβαίως. Είσαστε στο Green Tank. Ναι, ήμουν. Το οποίο έπαιρνε διαφήμιση από τον ΟΠΑΠ. Επί κυρίου Χατζημανουήλ. Ναι, να σας διορθώσω λοιπόν. Έπαιρνε διαφήμιση στον Green ΟΠΑΠ. Tank, λοιπόν, ναι, επειδή το έχετε πει πολλές φορές. Για να δείτε λοιπόν πώς είναι όλα να καταμένουν. Όχι, ακούστε. Και στο τώρα. Οποίο είναι και ο Νίκος ο Παπανδρέου μέσα. Ακούστε. Για όνομα του Θεού. Σε αυτή την κοινωνία έχουμε συνηθίσει ότι η γυναίκα του Κέσσερα πρέπει πρώτα να φαίνεται και μετά να με τίμια. Μην εκνευρίζεστε. Εγώ λοιπόν σας μην λέω εκνευρίζεστε. Το εξής. Δεν εκνευρίζομαι καθόλου. Εγώ ξέρω ότι το Green Tank. Λοιπόν, και τι κάνει το Green Tank, για πείτε μας. Τίποτα δεν κάνει, πια έχει διαλυθεί το Green Tank. Όταν υπήρχε μια συγκεκριμένη περίοδο που δημιούργησε την πρόσβαση για την πράσινη ανάπτυξη. Και πράσινη ανάπτυξη. Μα τι προλαβαίνετε και κάνετε κύριε Γανωτή. Δεν το απαγορεύει κανείς, είναι πολυπράγμων και στις Κανάριες Νήσους και το ελληνικό δημόσιο. Μην τα μπερδεύετε όλα αυτά. Α, οπ, όχι τέτοια λάσπη μαζεμένη δηλαδή και Κανάρια και Green Tank και τα λοιπά. Εσείς τα λέτε. Σε μένα μιλάτε. Σε μένα και Κύπρος και Θηγατρικές και με τον Νίκο Παπανδρέου και παντού είσαι. Για να κλείσουμε παρακαλώ. Για να κλείσουμε παρακαλώ. Ότι εξελέγει ως Πανουδάκης. Παρακαλώ, μιλάμε όλοι μαζί. Αργύρι Ευδινόπουλος, παρακαλώ. Επικαλείστε τη σύμβαση του 10. Μπορείτε να εξηγήσετε. Όχι σε μένα, γιατί εγώ έχω βγάλει τα σύνταξη στον πατέρα συνταξιούχο, ναι. Που παίρνει την κουτσουρεμένη σύνταξη. Και με ακούει ο δικός μου απόψε. Και επειδή σας ακούει και ο δικός σας και ο δικός μας. Λοιπόν, γιατί 8% επί του τσίου. Θα σας πω λοιπόν. Γιατί τόσο βεβαίως. Μεγάλο. Ελάτε. Λοιπόν. Εσείς θα μου απαντήσετε απλά να εξηγήσω ότι είναι η προμήθεια που παίρνει τα υδραλώδη δεν μου βρήκε για το συγκεκριμένο, για τις υπηρεσίες που σας θέλει. Ακούστε να σας πω. Περιμένετε μισό λεπτό. Σας ακούω. Λοιπόν, η εταιρεία έκανε επίσημα τζίρο για το 2010 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Από αυτά, 3,5 δισεκατομμύρια γυρίσανε πίσω στους παίκτες. Μάλιστα. Η σύμβαση με την Intralot, η αμοιβή της σύμβασης με την Intralot είναι 57 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Ναι. Δηλαδή το 57 στα 5 δις είναι 1,2%. Αυτή είναι η σύμβαση συντήρησης. Σε περιμένετε. Ποια άλλη ολοκληρώσω. Χώρα του κόσμου ναι. Είναι τόσο μεγάλο το 1%. Είναι υψηλό! Όχι! Περιμένετε λοιπόν! Μην πάτε να μου ξεφύγετε! Όχι καθόλου! Μην πάτε σαν το χέλι να μου ξεφύγετε! Θέλω να απαντήσω! Τώρα σας έχω στριμώσει! Εδώ! Το 8! Γιατί 8 στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες από 2-3? Ελάτε λοιπόν να σας πω για το 8%! Από 1 έως 2! Intralot ανέλαβε για τη διετία 2010-2012 να κάνει μια επένδυση 20 εκατομμύρια ευρώ για κάποιον εξοπλισμό προκειμένου να παιχθούν τα παιχνίδια. Για αυτόν τον εξοπλισμό η Intralot παίρνει το 8%. Το έχει πάρει το σάπι. Περιμένετε κύριε. Περιμένετε. Μην βιάζεστε. Ποιος εξοπλισμό. Περιμένετε. Ποιος εξοπλισμό. Για αυτό λοιπόν. Ποιον εξοπλισμό. Λάτε τώρα. Τα ανακατεύετε. Σας παρακαλώ. Αφήστε με. Μισό λεπτό. Να μας απαντήσει. Να μας απαντήσει. Παρακαλώ να μας απαντήσει. Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοί σας, αλλά αφήστε να απαντήσω. Εσείς. Δεν αφήστε με να απαντήσω. Καθόλου. Με νούμερα. Λοιπόν, απαντήστε κύριε Γανωτή. Λοιπόν, για κάθε 8% που παίρνει η Intralot για να αποσβέσει στα επόμενα 2 χρόνια τα 20 εκατομμύρια επένδυση που έκανε,
Εμείς παίρνουμε 15%. Ναι. Άρα δηλαδή κάθε 100 εκατομμύρια ευρώ τζίρο στα παιχνίδια. Για να μας απαντήσει. Όχι, να μας πει τι επένδυση έκανε. Δεν με αφήνετε. Πάτε να με μπερδέψετε και δεν θα με μπερδέψετε. Την έχετε διαβάσει τη σύμβαση για την αναρτημένη. Δείτε τι είναι τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Τι είναι. Θα σας τα πω. Μισό λεπτό. Και τα 20 να είναι τα έχετε πάρει από τα 57. Τα έχει πάρει. Κύριε Περίκη, περιμένετε σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αφήστε με να απαντήσω. Εδώ ξέρω και κάνω και εγώ τέτοιους. Λοιπόν, 100 εκατομμύρια ευρώ ναι. τζίρο που δεν ήταν 100, στην περσινή χρήση ήταν 150 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Πήρε λοιπόν η Intralot 12 εκατομμύρια ευρώ για την επένδυση που έκανε τον 20 ναι. και ταυτόχρονα το 15% δεν μπορούμε να καταλάβουμε αυτά τα το 15% λοιπόν. Εξηγήστε μου, αφήστε. Είναι άλλα 22 εκατομμύρια εισέπραξε ο ΠΑΠ. Αφήστε αυτά τα κομπογιαννήτικα. Όχι, όχι, δεν είναι κομπογιαννήτικα. Γιατί η σύμβαση στην Ελλάδα. Γιατί η σύμβαση στην Ελλάδα. Προφυλάξτε με το περίκιο. 8,5% και 1,5-2% στις άλλες μαθήκες. Μισό λεπτό, Γιάννα. Όχι, γράφει 8% του τζίρου. Βεβαίως το γράφει. Ωραία. Σε ποιον τζίρο. Είναι... Σε ποιον τζίρο. Σε ποιον τζίρο. Το 100... Στον τζίρο των 100 εκατομμυρίων ευρώ. Ναι. Είναι... αυτό το ποσοστό δίνεται ποτέ σε εταιρεία. Βεβαίως. Όταν κάνετε θεωρείτε... μια επένδυση. Τι, τι επένδυση έκανε. Τι επένδυση έκανε. Σας είπα. Όχι. Τις δεν γίνεται επένδυση στις άλλες χώρες. Δεν γίνεται. Σας είπα λοιπόν. 1,5-2% είναι στο εξωτερικό. Και εσείς το ξέρετε. Ζητώ τη βοήθεια του κοινού. Το κοινό. Παρακαλώ. Παρακαλώ γιατί δεν ακουγόμαστε και δεν συνεννοείται κανένα. Κύριε Γανωτή, απλά ναι. και κατανοητά. Έκανε η εταιρεία αυτή μια επένδυση 20 εκατομμύρια ευρώ. Σωστό. Με το 8% επί της επένδυσης, επί του τζίρου δηλαδή που παίρνει για αυτή την επένδυση. Πόσα χρήματα έχει πάρει τα δύο τελευταία χρόνια. Δεν είναι ακόμα τα δύο τελευταία χρόνια, δεν έχει κλείσει γιατί ναι. ξεκίνησε το Μάρτιο. Ωραία, πόσα έχει πάρει ως τώρα. Πόσα έχει πάρει ως τώρα. Έχει πάρει περίπου 12 εκατομμύρια ευρώ. Μέσα λοιπόν σε λιγότερο από ένα χρόνο ναι. Έχει κάνει απόσβεση το 80% της επένδυσης. Είναι η χρυσή κότα που λέει ο Παπαδημούλης. Είναι η χρυσή κότα που λέει ο Παπαδημούλης. Αφήστε με λοιπόν να ολοκληρώσω. Από τα 57 λοιπόν εκατομμύρια ευρώ που πληρώνει η ΟΠΑΠ το χρόνο. Αν αφαιρέσω τα 10 εκατομμύρια ευρώ που είναι η επένδυση που δεν έκανα εγώ την έκανε, ωραία. Είναι 47 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Και μείον 25 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο που εγώ εισέπραξα σαν εταιρεία από το 15% ναι. πέφτει να είναι τελικά το κόστος αυτό που πληρώνουμε στην... Για... Το, αυτό το κόστος που πληρώνουμε είναι 22 εκατομμύρια ευρώ. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο πάνω σε αυτό. Στο... Περισσότερα εάν είχε λιγότερο από το 8%. Το κόστος, το εξωτερικό λοιπόν, είναι 1,5-2% δεν είστε καλά. Και εγώ δεν είμαι καλά. Ένα 20 είναι το δικό μας. Είναι και ένα 20 είναι. Όχι και η επένδυση τώρα. Στα 5 δισεκατομμύρια. Μα είναι επί του τζίρου, δεν είναι επί των κερδών. Στα 5 δισεκατομμύρια, στα 5 δισεκατομμύρια το 57 εκατομμύρια ευρώ είναι μόνο 1,2%. Κάντε, απλά μας μαγειρέμε. Επανερχόμαστε στο σύνθημα του Βαγγέλη Βενιζέλου. Φέρτε πίσω τα κλεμμένα. Από ποιον, σε ποιον δεν πιστεύω να αφήνεις σε μένα. Όχι σε εσάς. Εσάς σας στέλνουμε μαζί μας. Λοιπόν, γιατί εσείς έχετε για να φέρετε όλες τις συμβάσεις να τις δώσετε στον Παπαδημούλη και στον Δινόπουλο και στην υπόλοιπη Βουλή και μαζί με την οικονομική αστυνομία και με το ηλεκτρονικό έγκλημα να, όπως και σε άλλες περιπτώσεις να βρουν το κύκλωμα των offshore εταιριών και να πιάσουν αυτά τα ζουλάπια του συστήματος που λιμένονταν τον ΟΠΑΠ όλα αυτά τα χρόνια και να φέρουμε πίσω ναι. τα κλεμμένα. Γιατί κύριε Γανωτή, γιατί μόνοι τους δεν θα τα φάρουν. Δεν θα τα φέρουν. Είναι αχάριστα. Για να κλείσουμε. Για να κλείσουμε. Κύριε Παπαδημούλη, κύριε Δινόπουλος, μία κουβέντα παρακαλώ για να κλείσουμε. Το θέμα μου δεν είναι ο κύριος Γανωτής. Το θέμα μου είναι ότι ο ΟΠΑΠ από την εποχή που ήταν 100% κρατική εταιρεία μέχρι τώρα που είναι κατά 34% του δημοσίου ναι. έχει χτιστεί και δουλεύει με απευθείας αναθέσεις, με λεόντιες συμφωνίες, ευνοώντας συγκεκριμένα ιδιωτικά συμφέροντα. Ο ΟΠΑΠ και με Νέα Δημοκρατία και με ΠΑΣΟΚ και με την προηγούμενη διοίκηση που διώκεται και με τη σημερινή, χρόνια, και, με τη σημερινή και παλιότερα έχει γίνει αυγοτάραχο με τον τεχνολογικό πάροχο. Ο δε διαγωνισμός έχει κόκαλα και δεν τελειώνει 7 χρόνια τώρα. Τα επιπλέον είναι ότι μετά την ιδιωτικοποίηση το 66% είναι σε ιδιώτες και όλα αυτά που δίνονται ως πρίκα
στον ΟΠΑΠ για να πουληθεί ακριβότερα, mm-hmm. το υπόλοιπο 34%, δηλαδή τα 35.000 μηχανήματα ή η επέκταση του μονοπωλίου μέχρι το 2020, δεν είναι μόνο για να πουληθεί ακριβότερα, είναι ένα μπόνους και στους ιδιώτες μεγαλομέτωχους που είναι ξένα φάρμακα. Παρακαλώ, μία κουβέντα. Για να μου δεν έχουμε χρόνο. Παρακαλώ, μία κουβέντα από τον κύριο Δινόπουλο. Για να μου δεν έχουμε χρόνο. Είναι θλιβερά αυτά που ακούστηκαν απόψε. Εγώ αναρωτιέμαι πραγματικά οι άνθρωποι που μας παρακολούθησαν και οι οποίοι αύριο πιθανώς να έχουν να πληρώσουν το χαράτσι της ΔΕΗ, να πάνε να πάρουν ένα καρβέλι ψωμί για το παιδί τους. Ακούγοντας αυτά που μας είπε ο κύριος Γανωτής για τον χορό των εκατομμυρίων, πραγματικά θα πρέπει να είναι οργισμένοι. Κλείνοντας, σας λέω, θέλω να είμαι δίκαιος, όπως σας είπα και στην αρχή, ο ΟΠΑΠ αποτελεί την καρδιά της παθογένειας του ελληνικού πολιτικού συστήματος, της διακίνησης μαύρου πολιτικού χρήματος, της διακίνησης χρημάτων προς συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης για πολιτικούς σκοπούς και για πολιτικές σκοπιμότητες, και αν ως πολιτικό σύστημα, και μιλάω κυρίως για τα δύο μεγάλα κόμματα τα οποία τέλος πάντων ασκήσαμε εξουσία, δεν εξηγιάνουμε τον ΟΠΑΠ, και αν πραγματικά δεν πέσει άπλετο φως και αν δεν υπάρξει διαφάνεια, δυστυχώς πολύ φοβάμαι ότι δεν πρόκειται να έχουμε και την διαφάνεια που θέλουμε στο ίδιο το πολιτικό σύστημα. Νομίζω, Αργύρη, και να σε ευχαριστήσω και εγώ νομίζω, μια τελευταία κουβέντα. Έχετε πει πολλές κουβέντες. Ένα, μια τελευταία. Σε 10 λεπτά. Εγώ λοιπόν από το αποψινό τραπέζι βγάζω το συμπέρασμα, κρατώ όλα τα χρήσιμα που ελέγχθησαν από όλους τους κυρίους εδώ πέρα, ότι αυτός ο διαγωνισμός πρέπει να τελειώσει το συντομότερο δυνατό. Εγώ πάλι βγάζω το συμπέρασμα, κύριε Γανωτήμου, ότι ευτυχώς, ευτυχώς, στο μυαλό σου στο διαγωνισμό, δεν θέλετε διαγωνισμό, κύριε Δινόπουλο, δεν θέλετε, στο παλιόκο, δεν θέλετε, τον καθυστερείς 2,5 χρόνια και έρχεσαι και μας λες αυτά στο τέλος, τον καθυστερείς 2,5 χρόνια και τώρα τον θυμήθηκες. Θέλετε συνέχιση της απευθείας ανάθεσης, δηλαδή, αυτό είναι ο στόχος, αυτό θα κάνεις, μα 2,5 χρόνια δεν έχεις κάνει τον διαγωνισμό, Αργύρη Δινόπουλε, Αργύρη Δινόπουλε. Παρακαλώ, κύριε Δινόπουλε, παρακαλώ για να κλείσουμε. Υπάρχουν στοιχεία ότι ο διαγωνισμός ξεκίνησε από το 2010. Κύριε Γανωτήμου, επειδή ξέρουμε πάρα πολύ καλά, για να κλείσει εδώ αυτή η κουβέντα και είμαστε ήδη εκτός χρόνου, ότι και αύριο να υπογράψετε αυτή τη σύμβαση και να κλείσει ο διαγωνισμός, δεν προλαβαίνετε να έχετε έτοιμο το σύστημα και άρα θα πάμε σε μία ακόμα απευθείας ανάθεση και θα μπορούσαμε να βάλουμε και στοίχημα. Θα μπορούσαμε να βάλουμε και στοίχημα εδώ ότι θα πάτε σε μία ακόμα απευθείας ανάθεση και να τα ξαναπούμε σε τρεις μήνες όταν θα την έχετε κάνει την απευθείας ανάθεση. Εγώ, αν θέλετε, βάζω το στοίχημα μαζί σας, ένα ευρώ συμβολικά. Ελπίζω να είμαι, να είμαι καλά για να ξανάρθω όποτε θέλετε. Εγώ θα έλεγα ότι το ευτύχημα της σημερινής βραδιάς και είδηση είναι ότι ακόμα δεν έχετε υπογράψει αυτή την σύμβαση και καλό θα είναι πριν τελειώσει. Αν ο διαγωνισμός δεν πρέπει να την υπογράψουμε. Αν θα κλείσει... περιμένουμε πότε το ταμείο θα πουλήσει το 29%. Αν κλείσει ο διαγωνισμός δηλαδή σήμερα. Μια φορά, αν μια κλείσει, ανάθεση, θα την κάνετε την απευθείας ανάθεση. Συγγνώμη. Τόσο όλα απευθείας ανάθεση το κάνουν. Για να καταλήξει ο διαγωνισμός. Σε αυτό που καταγγείλατε προηγουμένως, δηλαδή στην απευθείας ανάθεση, τι θα πείτε? Στην ίδια εταιρεία. Ποια απευθείας ανάθεση? Είπατε προηγουμένως. Και οι δύο εταιρείες είναι συνεταιρείες. Ο στόχος της εταιρείας μας είναι να επιλεγεί η καλύτερη εταιρεία για τα συμφέροντα των μετόχων ελληνικού δημοσίου και μετόχων. Αυτό είναι ο στόχος και τίποτα άλλο. Δεν σας διέκοψα. Είπατε τώρα ότι μέχρι τώρα γίνονταν απευθείας ανάθεση. Είμαστε δεν θέλετε διαγωνισμό. Και σας ρωτάμε, αν ο διαγωνισμός καταλήξει πάλι εκεί που πήγαινε η απευθείας ανάθεση. Διαγωνισμός θα είναι. Διαγωνισμός θα είναι, κύριε Ντάφκα. Καλοφάγωτα. Τώρα προστατεύτε με από τον κύριο. Καλοφάγωτα για ποιον? Καλοφάγωτα για όλους αυτούς, κύριε Γανωτή μου, που δυστυχώς όλα αυτά τα χρόνια λιμένονται τον ΟΠΑΠ. Καλοφάγωτα για όλους αυτούς που λιμένονται τον ΟΠΑΠ. Είναι πολύ ωραίο τώρα, ξέρετε, να κλείνετε με αυτό το σύνθημα κτλ. Έχετε εμπειρία από την δημοσιογραφία. Να σας επαναλάβω την ερώτηση. Εάν αύριο ως διαμαγείας έκλεινε αυτός ο διαγωνισμός, που από ό,τι βλέπετε καλό θα ήταν να μην κλείσει για να μην έχουμε αυτά τα ανοιχτά θέματα, εσείς θα πηγαίνατε σε μια ακόμα απευθείας ανάθεση με το δεδομένο ότι ο νέος ανάδοχος δεν προλαβαίνει να εγκαταστήσει το σύστημά του? Κύριε Σρόετερε, εγώ δεν μπορώ να ξέρω ποιο θα είναι το αποτέλεσμα του διαγωνισμού. Όποιο και αν είναι. Όποιο και αν είναι. Μισό λεπτό. Αν επιλεγεί η εταιρεία Intralot, υπάρχει συνέχεια, οπότε δεν χρειάζεται να αλλάξει τελείως το σύστημα. Εάν δεν επιλεγεί. Αν επιλεγεί η εταιρεία GTEC. Αν επιλεγεί η εταιρεία GTEC. Γιατί αυτή είναι μέλος του διαγωνισμού, δεν ξέρω τίποτα. Σας δίνω το λόγο που δεν έχουμε πει.
τότε θα πρέπει, έχει μια περίοδο προσαρμογή 9 μηνών. Ναι, προλαβαίνετε κύριε Παναγιώτη, ή θα πάτε σε 9. 31 Ιουλίου όχι. Μάλιστα. Γι' αυτό υπάρχει πρόβλεψη για τρίμηνες παρατάσεις. Μάλιστα. Άρα θα πάτε λοιπόν σε μια νέα απευθεία ανάθεση. Ναι, αλλά δεν πρέπει κάποια στιγμή να επιλεγεί ο ανάδοχος μέσα από μια διαδικασία. Άρα διαδικασμού. Λοιπόν, από τη μία είναι βέβαιη η νέα απευθεία ανάθεση. Αφήστε το. Και από την άλλη. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι ο διαγωνισμός βρίσκεται στην τελική του φάση. Όταν θα βγει ο ανάδοχος, ελάτε εδώ, θα άμα να ξαναπούμε. Όταν λέτε στην τελική του φάση, για να καταλήξουμε και κάπου, τι χρονοδιάγραμμα δίνεται μέχρι να φτάσουμε στις υπογραφές. Εκτιμώ ότι η επιτροπή που αξιολογεί τους ογκώδεις φακέλους και των δύο εταιριών θα έχει τελειώσει τέλος Μαρτίου, πρώτο δεκαήμερο Απριλίου. Σε 20 μέρες δηλαδή. Πόσος είναι, ένα ακόμα βαρύδι στην αποκρατικοποίηση. Λίγο πριν τις εκλογές. Το έχεις κάνει, τζιτζί. Λίγο πριν από τις εκλογές θα τα έχεις κάνει όλα έτοιμα να δεσμεύσεις και την επόμενη διοίκηση. Μπράβο. Τι κάνετε, έχετε πάει πρίμα όλα. Το διοικητικό συμβούλιο λοιπόν. Τι κάνει το Διοικητικό Συμβούλιο μετά? Το Διοικητικό Συμβούλιο λοιπόν θα αποφασίσει αν πραγματικά... Το εκλεγμένο. Αν πραγματικά, κύριε Δινόπουλε, μην το εκλεγμένο. Μα είναι για γέλια αυτά που λέτε. Αυτά που λέτε προσβάλλουν την νοημοσύνη του κόσμου. Πείτε μου το χρονοδιάγραμμα, κύριε Γανωτή. Μας φέρατε εδώ, μας έχετε κάνει έξαρους όλους. Πείτε μου το χρονοδιάγραμμα. Εμένα να δείτε εσείς. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το χρονοδιάγραμμα είναι το εξής. Το χρονοδιάγραμμα είναι τελειώνει η Επιτροπή την τεχνική αξιολόγηση. Σε 20 μέρες. Βαθμολογεί σε 20 με 25 μέρες. Έρχεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Εγκρίνεται ή δεν εγκρίνεται το αποτέλεσμα της Επιτροπής Αξιολόγησης και αμέσως μετά πρέπει να γίνει η οικονομική, το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών. Ανεξάρτητα λοιπόν από το πότε είναι σημαντικό, το πότε θα γίνουν οι εκλογές, δεν το ξέρουμε, αν το ξέρετε εσείς να μου το πείτε, οπότε φαντάζομαι ότι ίσως και εν ώψη των εκλογών να πρέπει να γίνουν... Η σύμβαση είναι μέρος του διαγωνισμού, θα την υπογραφεί αμέσως. Η σύμβαση, ποια σύμβαση εννοείται? Η σύμβαση που είναι επερχόμενη, αυτό που μιλάμε τώρα. Στο διαγωνισμό. Τι ωραία που τα λέτε. Ένα λεπτό. Τι ωραία που τα λέτε. Χαίρομαι που λέτε ότι είναι fast track, διότι εδώ πέρα κατηγορούμαστε για 7 χρόνια ότι δεν είχαμε σύμβαση. Το θυμηθήκατε λίγο αργά. Ακούστε λοιπόν. Επειδή έγινε επειδή όλες οι εταιρείες που συμμετείχαν στο διαγωνισμό από την αρχή έχουν πάρει και το σχέδιο της σύμβασης που θα υπογράψουν. Θα είναι μετά πάρα πολύ γρήγορα στη διαδικασία. Κύριε Γανωτή, δεν είσαστε μόνο εσείς έξυπνος, είναι και αυτοί που μας βλέπουν. Μα λίμωνα, αν είναι δυνατόν εγώ να υποτιμώ τον κόσμο που με βλέπει. Να κοροϊδέψουμε κανέναν. Ποιος κοροϊδεύει ποιον τώρα εδώ πέρα, κύριε Βερίγκη, εντάξει. Σεβαστείτε λίγο και την κοινή νοημοσύνη. Και πρέπει, κύριε Γανωτή, συγγνώμη Αντώνη μου, και πρέπει, κύριε Γανωτή, να συνειδητοποιήσουμε ότι το πάρτι τελείωσε. Έχει τελειώσει εδώ και καιρό το πάρτι, κύριε Βερίγκη. Λοιπόν, ας το καταλάβουμε. Τουλάχιστον στον ΟΠΑΠ έχει τελειώσει το πάρτι. Εδώ και καιρό. Έχει τελειώσει εδώ και καιρό το πάρτι. Δεν το έχετε καταλάβει. Γιατί αν δεν φωνάζαμε εμείς δύο μέρες, σήμερα στο Διοικητικό Συμβούλιο θα τα κάναμε όλα. Καταλαβαίνω καλά. Σα παραπληροφορήσαν από Κάιρο. Από Κάιρο σα παραπληροφορήσαν. Κύριε Γανωτή, καταλαβαίνω καλά. Εμείς δεν συνδεόμαστε με Κάιρο. Κύριε Γανωτή, καταλαβαίνω καλά. Ξέρετε τον Παναμά που Δήμα πάτε μου, στη Λιθουανία. Δήμα μου, που καταλαβαίνω καλά ότι με βάση το χρονοδιάγραμμά σας, ό,τι και να γίνει, 6 Μαΐου θεωρητικά είναι οι εκλογές, αν δεν αλλάξει κάτι, θα έχουμε καταλήξει πριν τις εκλογές. Προεκλογικά θα το βγάλετε την άποψη. Κύριε Σόεδρε, μην πάτε να μου πείτε τώρα εμένα. Δεν βγάζω λόγια. Δεν πρόκειται να βγάλω καμιά προεκλογική. Σας είπα το εξής. Ναι. Εγώ τα βάζω κάτω τα νούμερα που είπατε. Ωραία. Οι προθεσμίες μπορεί να είναι και έτσι. Τώρα το Διοικητικό Συμβούλιο είναι άνθρωποι νοήμονες. Όταν θα φτάσει η ώρα να πούνε προχωρούμε ή δεν προχωρούμε, θα δουν τι θα κάνουν. Πάνω από το Διοικητικό Συμβούλιο υπάρχει κυβέρνηση, υπάρχει ταμείο. Δεν είστε ανεξέλεγκτοι. Αν λοιπόν ο μέτοχος. Υπάρχει κυρίαρχος λαός. Αν ο μέτοχος λοιπόν έχει διαφορετική άποψη, μπορεί να συγκαλέσει και γενική συνέλευση. Λοιπόν, κύριε Ντινόπουλε, είστε στο κάτω-κάτω, μισό λεπτό κύριε Γαντή, είστε και συμπολίτευση. Εδώ πέρα πριν τις εκλογές, πριν τις 6 Μαΐου, πάει να βγάλει απόφαση ο ΠΑΠ, είναι πεντακάθαρο. Και λέει ο κύριος Γανωτής τώρα, σας προκαλεί στην ουσία, ας συνέλθει ο μέτοχος, το ελληνικό δημόσιο, εσείς που στηρίζετε και την κυβέρνηση στο κάτω-κάτω, και ας, στη γενική συνέλευση ας πει να μην ληφθεί απόφαση. Αύριο, θα προτείνετε. Αύριο μπορεί να βγει ο κύριος Ντινόπουλος τον κύριο Αλιμπιζάτο. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Στέλεχος Νέας Δημοκρατίας και υφυπουργό πολιτισμού. Καταλαβαίνετε τι λέω, μπορείτε να το σταματήσετε. Ακούστε, δεν κάνει αντιπολίτευση. Ακούστε. Καταρχήν τώρα μην το γυρίσουμε στο πολιτικό. Αφήστε τα περί συγκυβερνήσεων.
κυβερνήσεων. Αφήστε. Και η Νέα Δημοκρατία έχει τοποθετηθεί. Και είναι εναντίον τη ιδιωτικοποίηση και του ξεπουλήματο του ΟΠΑΠ. Πρακτικά, κύριε Ντινόπουλε, τι μπορούμε να κάνουμε τώρα. Το μνημόνιο δεν είναι πέρα. Τώρα από εκεί και πέρα. Οι μεθοδεύσει του Σπανουδάκη, του Γανωτή και όλη τη υπόλοιπη παρέα. Η οποία εδώ και 2,5 χρόνια καθυστερεί τον διαγωνισμό. Ωραία. Και πάει τελευταία στιγμή με απευθείας ανάθεση να τον προχωρήσει. Πρακτικά, κύριε Ντινόπουλε, λοιπόν, σας προκάλεσε, πείτε σας λοιπόν, λέω, θέλετε. Σας παρακαλώ, λέω κύριε Γανωτή, λοιπόν, παρακαλώ. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να περάσει. Ωραία. Τελεία και παύλα. Συμφωνείτε λοιπόν, γιατί στην ουσία αυτό είπε ο κύριος Γανωτής και νομίζω ότι εσείς μπορείτε να μας δώσετε μια ξεκάθαρη και πρακτική απάντηση. Μα με το ρωτάτε από μένα, κύριε Σρόιτερ, που εδώ και 2,5 χρόνια προσπαθώ να μάθω από τον Γανωτή ποιο είναι ο μισθό των 50 τύπων. Λοιπόν, θα ήταν λοιπόν. Και περιφρονούν έτσι το κοινοβούλιο. Και έρχεστε εσείς απόψε τώρα και μας λέτε. Θα ήταν μια καλή ιδέα λοιπόν. Εγώ τα πήγα στον κύριο Πεπόνια. Δεν με ακούτε. Τα πήγα στον κύριο Πεπόνια όλα τα στοιχεία. Και καλά κάνατε. Και αν δεν μπει εισαγγελέας μέσα στον ΟΠΑΠ να τους αρπάξει από τα αυτή όλους αυτούς τους κυρίους και να τους πάει εκεί που πρέπει να τους πάει. Αν δεν μπει εισαγγελέας να ελέγξει τα πόθεν έσχες τους, τα δικά τους και των γυναικών τους. Θέλετε, και τις βίλες τις οποίες κτίζουνε, επαναλαμβάνω κύριε Σρόιτερ, με λεφτά του ελληνικού λαού. Με λεφτά που αύριο το πρωί ο απογοητευμένος και ο απελπισμένος Έλληνας θα πάει να παίξει ένα λότο μπας και μπορέσει και εξοφλήσει το χαράτσι της ΔΕΗ. Απλό ερώτημα, κύριε Γανωτή, παρακαλώ. Κύριε Γανωτή, παρακαλώ. Απλό πρακτικό ερώτημα. Ο κύριος μέτοχος του ΟΠΑΠ, το ελληνικό δημόσιο, μπορεί και πρέπει να παρέμβει με μια γενική συνέλευση ώστε να μην ληφθεί απόφαση τουλάχιστον προεκλογικά πριν τις 6 Μαΐου. Ναι ή όχι. Εγώ νομίζω, κύριε Στρόιτερ, αυτό είναι αυτονόητο. Δεν είναι. Αλλά θα σας πω και κάτι ακόμα. Θα σας πω και κάτι ακόμα που είναι πολύ πιο σημαντικό. Το ελληνικό δημόσιο θα έπρεπε να έχει παρέμβει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Θα έπρεπε να έχει παρέμβει από τότε που ο Σπανουδάκης, ο Γανωτής και οι υπόλοιποι καθυστερούν τον διαγωνισμό για να προχωρήσουν με την απευθείας ανάθεση. Δεν είναι καθόλου ιστορία, κυρία Παπαδάκη. Δεν είναι καθόλου, κυρία. Δεν είναι καθόλου. Δεν είναι καθόλου ιστορία. Αφήστε τα αυτά, κύριε Γανωτή. Το Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων και ο εισαγγελέας μόνο που θα σταματήσει όλα αυτά. Ο εισαγγελέας τώρα, επειδή είστε του δικαστικού ρεπορτάζ πολύ παλιά, ο εισαγγελέας πρέπει να βρει ποινικά, πρέπει να βρει ποινικά, έτσι. Είναι σε εξέλιξη. Να ελεγχθούν και τα πόθεν έσχες και να ελεγχθούν και τα έξοδα με τις πιστωτικές τους κάρτες. Παρακαλώ, μιλάμε όλοι μαζί και δεν ακουγόμαστε. Μιλάμε όλοι μαζί και για να ακουγόμαστε. Κύριε Γανωτή, έχω την εντύπωση ότι κι εσείς, και καλά κάνετε γιατί νομικός σύμβουλος είστε, θα θέλατε αυτή η απόφαση να μην ληφθεί προεκλογικά. Αυτό καταλαβαίνω από αυτό που μου λέτε. Εγώ θα ήσασταν ανακουφισμένος και πείτε μου αν κάνω λάθος, αν έστω το δημόσιο προκαλούσε μια γενική συνέλευση και άφηνε αυτή την απόφαση να πάει μετεκλογικά. Εγώ, το καταλαβαίνω κύριε Σρόιτερ, καλά. Εγώ, κύριε Σρόιτερ, το μόνο που δεν ανέχομαι σε προσωπικό επίπεδο. Δεν μιλάω είναι... προσωπικά και το ξέρω. Βεβαίως, ναι. Δεν θέλω να κατηγορούν ως νομικός σύμβουλος της εταιρείας, σαν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ότι συνεχώς καθυστερώ αυτόν τον διαγωνισμό για να κάνω συνεχώς αναθέσεις. Μπράβο. Άρα λοιπόν το δίλημα, το δίλημα λοιπόν είναι, το δίλημα είναι ή ολοκληρώνεται για πρώτη φορά στην ιστορία αυτής της εταιρείας διαγωνισμός και βγαίνει ανάδοχος, δεν ολοκληρώνεται το διαγωνισμό και υπάρχουν νέες αναθέσεις. Συμφωνήσαμε σε κάτι πριν ότι η νέα ανάθεση θα γίνει έστω και τρίμηνη, ό,τι και να γίνει. Μαζί το συμφωνήσαμε. Ρωτάω λοιπόν ξανά, εσείς θα αισθανθείτε άνετα, θα κοιμηθείτε ωραία το βράδυ, αν αυτή η απόφαση ληφθεί στις 5 Μαΐου πριν τις εκλογές μια μέρα, ή στις 4 Μαΐου δύο μέρες πριν τις εκλογές, ή στις 3 Μαΐου τρεις μέρες πριν τις εκλογές. Θα κοιμηθείτε άνετα. Αν με ρωτάτε σαν πολίτη αυτή τη χώρα πιθανά όχι, αν με ρωτάτε σαν νομικό σύμβουλο τη εταιρεία για όσου λόγου σα εξήγησα πριν, δεν θα είχα πρόβλημα. Δεν πιστεύω ότι οι εκλογές πρέπει να σταματάνε την οικονομική ζωή αυτής της χώρας. Δυστυχώς φτάσαμε εδώ πέρα που φτάσαμε, γιατί 6 μήνες πριν τις εκλογές δεν δουλεύει το δημόσιο, γιατί θα έρθει ο δικός μου, θα έρθει ο δικός σου και δεν γίνεται τίποτα. Είναι μια εταιρεία η οποία είναι παραγωγός χρήματος για το ελληνικό δημόσιο, έδωσε πέρυσι στο ελληνικό δημόσιο 120 εκατομμύρια ευρώ μέρισμα και 550 εκατομμύρια. Μα σταματήστε αυτό το παραμύθι. Σωστά,
Από τους Έλληνες τα πήρατε. Από τους Έλληνες τα πήρατε, κύριε Γαλλοδημού. Από τους Έλληνες τα πήρατε, κύριε Γαλλοδημού. Δεν κάνατε τίποτα παραγωγικές επενδύσεις. Είσαστε διοίκηση. Ένα δισεκατομμύριο ευρώ κέρδη. Πείτε μου λοιπόν. Ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Καλά, κύριε Γαλλοδημού. Δεν πουλάτε και τίποτα. Αέρα πουλάτε. Αέρα πουλάτε, με συγχωρείτε. Δεν παράγετε τίποτα. Σιγά σιγά θα μας πείτε ότι κάνατε και τίποτα παραγωγικές επενδύσεις. Δεν κλείσατε κανένα εργοστάσιο. Κάθε επιχείρηση έχει τους δικούς της. Θέλω να σας θυμίσω λοιπόν, κύριε Δινόπουλε, ότι έχει και 5.000 συνεργάτες πράκτορες. Ωραία. Οι οποίοι είναι το ψωμί τους αυτό. Τους οποίους έχετε στα κάγκελα. Ποιος το είπε αυτό. Ποιος σας το είπε αυτό, κύριε Δινόπουλε, τους έχουμε στα κάγκελα. Μας λέτε για επενδύσεις τη στιγμή που παίρνετε τα λεφτά του ελληνικού λαού. Ξέρετε πόσα εισέπραξαν πέρυσι οι πράκτορες. 8% στα 5 δις είναι 400 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό έπρεπε. Λοιπόν, σεβασμό, μην μας πείτε σεβασμό, ότι κάνετε και κοινωνικό έργο. Σεβασμό και στο δίκτυο και στους πράκτορες που είναι πολίτες αυτής της χώρας. Είναι και ψηφοφόρησης. Σεβαστείτε τους αυτούς. Εμείς θα σεβόμαστε πάρα πολύ τα λεφτά που παρακαλώ, παρακαλώ. Και αυτό εκτιμάτε πολύ και το κοινοβούλιο. Παρακαλώ, για να κλείσω. Αυτό το εκτιμάτε πάρα πολύ. Εγώ στην προσωπική μου ιστορία έχω δείξει ότι τιμώ το κοινοβούλιο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Παρακαλώ λίγο να ηρεμήσουμε και να καταλήξουμε κάπου. Αργύρι Δινόπουλε. Και φιλαράκι της οικογένειας του Παπανδρέου. Αργύρι Δινόπουλε. Εσείς το λέτε. Είναι κάτι αρνητικό. Λοιπόν, είναι κάτι αρνητικό. Εγώ αν θυμάμαι καλά, ήσασταν φίλος του Καραμαλή. Είναι αρνητικό ότι είστε φιλεράκι του Καραμαλή. Λοιπόν, να το πείτε ότι είστε κολλητός της οικογένειας Παπανδρέου. Και έτσι μπήκατε στον οικογένειο. Παρακαλώ, α μην ξετυλίξουμε το φιλικό δέντρο του καθενός εδώ πέρα. Ειλικρινά, νομίζω δεν ενδιαφέρει κανέναν. Γιάννα Παπαδάκου, δύο κουβέντες για να κλείσουμε. Αργύρι, σε παρακαλώ. Για να κλείσουμε. Εγώ καταλαβαίνω κάτι. Ότι η πολιτική αυτής της εταιρείας, οργανισμού, όπως θέλετε πείτε, που το 34% ανήκει στο ελληνικό δημόσιο, που κατά καιρούς σπαράσεται και από δικαστικές έρευνες που δεν κατέληξαν ποτέ, και εδώ επικαλούμε την ιδιότητά σας, και σήμερα ακόμα ερευνάται υπόθεση, υπάρχουν κακουργήματα που ερευνώνται από τον εισαγγελέα, καταλαβαίνω ότι εδώ είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Εάν αυτός ο διαγωνισμός τελεσφορείς και τελικώς ολοκληρωθεί, θα ανατεθεί σε μία από τις δύο εταιρείες που από ό,τι φαίνεται είναι συνεταίρη. Εάν δεν ολοκληρωθεί ο λογαριασμός, ο διαγωνισμός, θα ανατεθεί, θα υπάρξει ανάθεση πάλι στη μία από τις δύο εταιρείες, η οποία έχει την υποδομή και την τεχνική υποδομή του συστήματος. Τώρα, αν αυτό είναι έτσι διαφανής λειτουργία μιας εταιρείας, το 34% στο ελληνικό για δημόσιο... Για να παντάξω, να σε ευχαριστώ, να κλείσουμε, παρακαλώ, είμαστε τελείως εκ των χρόνων. Εγώ πιστεύω, Αντώνη μου, ένα πράγμα, ότι όπως βρέθηκε το δίκτυο των offshore εταιριών του Λούα Λούα μέσα από τη δικαστική έρευνα, εάν υπάρχει πολιτική πολιτική βούληση, έτσι θα πρέπει να βρεθεί και το δίκτυο των offshore εταιριών, των πειράχας που επί τρεις δεκαετίες ξεκοκαλίζουν τον ΟΠΑΠ. Λοιπόν, θέλω και να φέρουν πίσω τα κλεμμένα. Τώρα. Θέλω να σε ευχαριστήσω όλους. Ήταν μια έντονη κουβέντα, αλλά νομίζω ότι φεύγουμε σοφότεροι όλοι μας από αυτή τη συζήτηση. Παραβιάσαμε λίγο και την ώρα κοινής συζήτησης. Συμπαραβιάσαμε πολύ, κύριε Παπαδημούλη. Να συζητήσω τη συγγνώμη του Άλφα γι' αυτό. Κυρίες και κύριοι, να έχετε ένα πολύ καλό βράδυ.